Σαββατοκύριακο και τέλος στη δουλειά. Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο και όλα πάνε καλά. Όλα θα πάνε τόσο πολύ καλά που δεν έχουμε ανάγκη ούτε τα διαδίκτυα, δεν έχουμε ανάγκη ούτε τα ιντερνέτια. Μόνοι μας. Τα κορμιά μας και κανείς εμείς, άλλος, ναι. Εμείς οι δυο και Bill Gates, Zuckerberg, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που έχει το ίντερνετ. έλα να μετρηθούμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Και τέλος στη δουλειά και τέλος στην ασφάλεια του διαδικτύου, αν μη τι άλλο, διότι κυρίες και κύριοι, όχι πως σας ενδιαφέρει, αλλά δεν έχουμε ίντερνετ στο σταθμό. Η ζωή μας όλη. Η ζωή μας, ο καλά εννοείται. Αν κοπεί το ίντερνετ για κανένα δυο μέρες από όλο τον κόσμο... Όχι, okay, τι θα καταντήσουμε κοινωνική. Τέλος. Εγώ πιστεύω θα ξεκινήσει η επανάσταση. Εύκολα. Και εύκολα. Σκέψου τώρα, ας πούμε, δύο μέρες από την Τετάρτη που είχαμε απεργία, χθες που ψηφίστηκε το τέταρτο μνημόνιο, χωρίς ίντερνετ. Τι θα κάνει ο κόσμος, αναγκαστικά θα βγαίνει στους δρόμους. Ναι. Τα παλιά τα χρόνια που πώς λέγανε δεν είχαν τηλεόραση κανένα παιδιά. Φαντάζεσαι σε 9 μήνες που είχε από τώρα να. Να είχαμε να παιδιά. Να τσιγκάρουν οι κλινικές θερμευτήρια. Κάτι θα πρέπει να κάνεις. Ή θα έκανες επανάσταση ή θα έκανες παιδιά. Έτσι κι εμείς είμαστε οριακά εδώ μεταξύ μας, δεν μπορούμε να κάνουμε παιδιά. Για επανάσταση. Για επανάσταση μας κόβω δηλαδή, όπου να είναι. Αξίριστοι είμαστε, φέρνουμε ένα Φιντελ Κάστρο. Καλά. Ναι. Αυτό ακριβώς, όταν μας βλέπει κάποιος λέει να ο Φιντελ, να ο Κάστρο των φτωχών, των δυτικών και των ανατολικών. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα στο Γιάννη το Λεονταρίδη που έχω απέναντί μου και θα συνδράμει καταλυτικά πέρα του δέοντος στη σημερινή εκπομπή. Θα πρέπει να πάρουν ομάδα κι εγώ στις πλάτες, γιατί... Θα πάρεις πολύ μπάλα, θα πάρεις πολύ μπάλα στα πόδια σου, η μπάλα σήμερα καίει. Λόγω επειδή όπως προείπαμε έχουμε ένα μικρό τεχνικό προβληματάκι που μας αποτρέπει στο να διεισδύσουμε μέσα στην επικαιρότητα, την επικαιρότητα που την ξέρουμε. Καλά, εννοείται. Αλλά θα σας την πούμε με δικά μας λόγια. στο περίπου, γιατί έχεις αποθηκευμένα, τα κάνεις όλα πλέον μέσω του διαδικτύου, τα έχεις όλα αποθηκευμένα. Ανοίγεις μια σελίδα, βλέπεις τι ακριβώς έχεις γράψει, τι θες να πεις. Και έρχεται αυτή η ρημαδόρα όπου αποτρέπεται η σύνδεσή σου με τον ψηφιακό κόσμο και πρέπει τώρα. Και τώρα τι κάνουμε. Να υδρώσουμε λίγο, ναι. Ας μας βάζα να σκάψουμε. Αν θέλαν κασκαντέρ να μας το λέγανε. Παρ' όλα αυτά θα τα ξεπεράσουμε και μαζί, παρεούλα, όπως πράττουμε καθημερινά. Ιδίως αυτή την εβδομάδα που είναι μόνο δυσκολίες. Τελειώνει, την αφήνουμε πίσω, ευελπιστούμε να μην ξαναέρθει σε όλα τα επίπεδα, εκτός από το ίντερνετ, τίποτα άλλο να μην ξαναέρθει, το ίντερνετ να μας έρθει. Φήμες λένε ότι μια συνεργάτη δάσου, η οποία έχει να φανεί, δεν είχε ρεύμα κανένα 24 ώρο. Α, γι' αυτό δεν έρχεται. Εδώ τουλάχιστον έχουμε ρεύμα, ας μας φέρει τη σύνδεση. Ας φέρει ίντερνετ, ανταλλάσσουμε. Ανταλλακτική οικονομία. Καλημέρα και στη γραμμούλα μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα σας. Δεν είμαι ο Λευτέρης. Δεν είσαι ο Λευτέρης. Ναι, τρέμει το φλοκάρδι μου, να ξέρεις. Κάθε φορά που χτυπάει το τηλέφωνο. Κάτι ξέρουμε κι εμείς. Έτσι. Αφού ούτε καλά δεν έχουμε και αναγνώριση. Δεν είναι αυτό το θέμα. Ας σοβαρευτούμε. Λοιπόν, η χθεσινή από βράδα νύχτα να φύγει και να μην επανέλθει. Από βράδα... αισθάνομαι πολύ ταραγμένος. Για το τέταρτο μνημόνιο, μπα, αποκλείεται. Όχι, μη γίνεις πεζός, μη γίνεις 904, αριστερά στα ΕΒΕ. Εδώ μιλάμε για την άδικη ήττα της εθνικής survivor από την Τουρκία. Ιτηθήκαμε χθες με 17, αν δεν κάνω λάθος. Άλλο πρόβλημα εκεί. Γυρνάω στο σπίτι. Ποιο, αυτά είναι τα προβλήματα, κύριε Μπαμπή, που λέει. Έτσι, τώρα, ποια μνημόνια και ποια αστικά. Βάζω... Εδώ στείλανε τα παιδιά μας ως πρόβατα επισφαγή. Μάλιστα. Από πίσω και καμιά κλισέ. Χωρίς προπονητή. Πού είναι ο προπονητής ράγμπι. Να έρθει και να... Τίποτα. Δεν το είδα, προχές. Γιατί... Ήθελα να το δω τον υπολογιστή και δεν έπαιζε το streaming του Sky. Είχε πέσει και αυτό και το streaming του Sky. Χαμός. Οπότε δεν παρακολούθησα καθόλου. Ο ΠΑΟΚ, επειδή δεν είχε προπονητή, επειδή ξέρω εγώ τον άνθρωπο, τον ήρθε ένα αλφα στο κεφάλι. Έτσι. Δεν ήθελε να κατέβει να παίξει. Ναι, χτες δηλαδή τι, ήμασταν χαλιά.
Ομάδα χωρίς αρχή και τέλος. Όχι, και άλλο τέτοιο. Θυμάσαι παλιά που οι Αμερικάνοι στους Ολυμπιακούς δεν κατεβάζανε επαγγελματίες. Έτσι, ναι, ναι. Στο μπάσκετ. Ο ένας ήταν επαγγελματίας μποξέρ, ο άλλος ήταν γνωστό όνομα ποδοσφαίρου. Ξέρω εγώ, έχει παίξει στην Ευρώπη επαγγελματίας. Τον Ιλχάν. Τον Μανσίζ, ναι, τον Ιλχάν έχουν αυτοί. Ένας άλλος ήταν αξιωματικός. Εμείς είχαμε Χούτο, τον διώξαμε. Που να ξέρουμε. Εμείς είχαμε Χούτο και το διώξαμε. Διώξαμε όλα τα στέλη. Διώξαμε Λάουρα, διώξαμε τον ένα, διώξαμε τον άλλο. Πώς θα κατεβούμε έτσι. Συν του ότι ανάμε. Μα έφυγε ο μόνος προπονητής της σύντησης. Μάτια προσπαθούσε. Να και μια φορά που φταίει η Θεσσαλονίκη και όχι η Αθήνα. Ναι. Ο Θεσσαλονίκης, ο Ταντιμανίδης, να πει, ξέρω εγώ, είμαστε πιο μπροστά όταν περνούσε ο Μισθοφλώρος από κάποιον άλλο. Μιλούσε πρώτο πρόσωπο, πληθυντικό. Είμαστε πιο μπροστά, δεν λέει, ξέρω εγώ. Γινόταν παράλληλα μετάδοση και από τον Τούρκο και από τον Έλληνα. Όχι, είχε υπότιτλους, δε. Ναι, οι Τούρκοι τι βλέπαν, το ελληνικό, τον Έλληνα να περιγράφει, πώς γινότανε. Α, δεν ξέρω. Α, εδώ είχα ένα θέμα. Εγώ έψαχνα το μεταξύ streaming σε κάτι λαόλα ή τέτοια. Να βρω. Πρώτα τη μελέτη. Λέει κάποιες γλώσσες ότι κρατάει επαφή με τον δισεκατομμυριούχο. Με ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος? Αυτός ο διοκτήτης της όλης υπόθεσης. Ναι. Τούρκος δεν είναι, τουρκική εταιρεία δεν έχει και γενικό Τούρκος παραγωγός. Τούρκος είναι, Τούρκος είναι ο παραγωγός. Η ειδικιά του λένε είναι το πρώτο μοντέλο της Τουρκίας, απίστευτη, αλλά πέρα από αυτό, λόγω κουβιδιακών πόρων, είναι τα πιο πλούσια άτομα στην Τουρκία. Νύχτα ντροπής δηλαδή. Ναι, μα αυτό θέλω να πω. Μα απορώ, δηλαδή πότε θα πάμε μπροστά. Γιατί περίμενα να ανοίξει ένα αθλητικό ραδιόφωνο να διαμαρτυρηθώ. Δηλαδή, επίσημη ροή. Καλά έκανε. Να φύγουν όλοι. Γενική γραμματεία αθλητισμού. Πώς στέλνουμε τις ομάδες μας χωρίς κουτσάρισμα, χωρίς. Πώς. Ή τουλάχιστον θα μπορούσαμε να στείλουμε τον κύριο Ιβίτς, γιατί ο κύριος Κωνσταντίνου είπε ότι ήταν όλα ένα θέατρο. Μάλιστα. Και ο Κωνσταντίνου, δες και δες, το είπε και ο τέτοιος τώρα που είχε κονσέρβα το Συρίγο, ο Κωνσταντίνου. Επί Χούντας σε αγώνα πραγματικός Ολυμπιακός κυνηγούσε το Συνετόπουλο για πάρα πολλά μέτρα μέσα στο γήπεδο, δεν τον έπιασε, δηλαδή τρομερά μέσα στο τηλεφόρο και έφαγε ένα χρόνο αποκλεισμό ο Κωνσταντίνο και αυτός τώρα είναι εξής κάτι σαν δημοσίων σχέσεων του. Έτσι πηγαίνει. Στις πέντε λέξεις οι τρεις είναι γραμματικά λάθος. Ασούμε κάτι τέτοια και συνεχίζουν και το βγάζουν. Τι να κάνεις, πότε ήταν το 2000. Κάνεις εσύ, θα κάνει. Πότε ήταν που χάσαμε από τους Τούρκους ένα 4 μες στο Καραϊσκάκι, το 2005 ήταν αυτό. 25 Μαρτίου κιόλας. 25 Μαρτίου, ένα 4 που μετά είχαν. Τον ασκητά ρωτά, ο ασκητάς τα ξέρει καλά. Είχαν. Πρώτα τα ξέρει, τότε ήταν 10 χρονών. Ούτε. Δεν ξέρω, ασκητάς. Είχαν στηθεί λαϊκά δικαστήρια με Γιακουμάτο, με άσχετους μέσα στο. Στα πάνελ σε όλα τα κανάλια και κράζανε την εθνική αυτό, εκεί τον Ατάλο. Ήταν συγκλονιστικό. Και τώρα. Δεν παίζει ρόλο τώρα, σκετάς, αφού είναι μελετητής των γραφών. Έτσι. Ο δικός μου Τζούνιορ είναι 19, έχει τελειώσει με τη δεκαετία του 70 τα πάντα και είναι περίπου στο τέλος της δεκαετίας του 80 όσον αφορά το NBA και τώρα πάει η NBA και τέτοια. Μετά σταματάει. Τη μαύρη βίβλο του αθλητισμού, να την ξέρεις από εκεί. Έτσι, αυτό σήμερα να καταγραφεί, να καταγραφεί. Μάλιστα. Έγινε κατανοητό. Να βγει και ο κύριος Λευτέρης να μας πει. Δεν έχει δει Survivor. Έγινε. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Τώρα καλά έκανες γιατί δεν έχουμε και έντερε. Πρέπει να ενημερωθούμε. Ναι. Αυτό θα απασχολήσει την επικαιρότητα. Ήταν ντροπής. Ήταν ντροπής. Θα το πούμε. Χωρίς δεν το έχουμε δει. Δηλαδή, μα είναι γενικότερο εθνικό πρόβλημα. Δηλαδή, τους έστειλαν ξεβρέκοντος στα κούρια. 2007, 25 Μαρτίου 2007. Μετά, βέβαια, πήγαμε και κερδίσαμε ένα 0 μέσα στην Τουρκία. Νομίζω ότι στην ίδια. Στην ίδια διοργάνωση του Μητροβλού. Μάλλον του Κέκα. Του Κέκα. Του Αμανατίδη. Του Αμανατίδη. Ο Αμανατίδης και αυτές τις βούρες που έλεγε. Από την Άιντραχτ. Μέσα εκεί που είναι αμάνα τους Αμανατίδης. Αμανατίδης. Λογικό. Και σήμερα έχουμε και το Final Four στην Κωνσταντινούπολη. Δεν έχουμε ελληνοτουρκική διένεξη.
Τσεσεκά, Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ, αλλά δεν ξέρεις, μπορεί να γίνει κάτι. Έχουμε τέτοιο, Τσεσεκά. Το βλέπω τελικό αυτό, για κάποιο λόγο. Ολυμπιακός, ναι, πέρα από τα προγνωστικά, το βλέπω ο Ολυμπιακός να περνάει την Τσεσεκά, να γίνεται το θαύμα, να περνάει την Τσεσεκά και η Φενέρ με 10.000 κόσμο στο πλευρό τη να περνάει τη Ρεάλ, που θα την περάσει, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι λες, γιατί είσαι τόσο σίγουρος. Γιατί είμαι απόλυτα σίγουρος. Το δίνω από εδώ. Τι γιατί είσαι τόσο σίγουρος. Γιατί έχω το μικρόφωνο. Δεν παρακαλώ. Όσοι έχουν μικρόφωνο, άμα δεν είσαι σίγουροι. Ναι, έχουν δίκιο και πρέπει να είναι σίγουροι. Δηλαδή, τι να με κάνει. Είναι μόλις 3 χρονών ομάδα. Τον πρώτο χρόνο διέγραψαν, είναι η 3ος χρόνος που είναι εκεί ο Γκαστόν. Τον πρώτο χρόνο δεν ήταν οι δικές του επιλογές. Τα άλλα 2 χρόνια, όχι ότι. Είναι γύρω στα 32 εκατομμύρια το budget. Λοιπόν, κάποιοι είπαν ότι είναι και σφαδρομικές ενέργειες, αρπάζει παίκτες. Σύνολο 100%, τώρα θα μου πει εντάξει, δεν έκανα. Εγώ όχι πιστεύω τώρα ότι είμαι φίλο Ολυμπιακός, ότι είναι ελληνική ομάδα. Δηλαδή, δεν είναι ελληνική, δηλαδή. Ο Πρίτης και παίξει το 80% ο Σπανούλης, εγώ πιστεύω θα πάρει ο Ολυμπιακός. Αυτό δεν είπα κι εγώ. Πού διαφωνούμε. Διαφωνούμε στον Καστόνε με τη Ρεάλ. Α, καλά. Ναι, θα δεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι που θα περάσει πανή σίγουρα. Είναι Ισπανίρε. Όχι, ρε, βρε τώρα, βρε τώρα. Ασπίρισε τα μαλλιά μας στην καλαθόσφαιρα να πούμε. Τζαντίστα είναι από την αρχή. Καλά, εννοείται. Να σε καλά, Νίκο μου. Σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Θέτουμε όλη τη θεματολογία. Είναι πολύ αμφίροπο αυτό το Final Four. Είναι, λες, πάντως. Γίνεται και νωρίς κιόλας, 6 και 4 το παίζει ο Ολυμπιακός. Είναι πολύ καλή ώρα για να το παρακολουθείς, γιατί τώρα μετά, μα ήταν 9. Ναι, θα σου πει πιο βαρύς, τώρα θα έχεις το νου σου αλλού. Πού, μωρέ, Παρασκευή βράδυ, 9 η ώρα, τώρα δεν κάθισε να δεις Final Four. Το 6 η ώρα με καφεδάκι. Ναι. Είναι ταμάμ, να χρησιμοποιήσουμε και μια τουρκική έκφραση. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Λόγω επειδή με τη συνδρομή σήμερα του κοινού. Διότι η τεχνολογία μας εγκαταλείπει, δεν έχουμε τα ίντερνετ. Ναι, τα λίσθια. Ναι, τα λίσθια δεν λες τίποτα. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα δώσουμε τη μάχη με την ενημέρωση για ακόμη ένα πρωινό. Το πρωινό της 19ης του Μαΐου. Αγίου Πατρικίου, Αγίου Θεογνώστου. Παιδιά, καθόμουν και κρατούσα σημειώσεις. Ξέρετε, τα έχω γράψει σε χαρτί. Τα εορτολόγια μην χάσουμε, όλα τα άλλα δεν μας ενδιαφέρουν. Αυτό είναι το σημαντικό βασικά. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αγίου Πατρικίου, του ελληνικού Πατρικίου, όχι το Σεντ Πάτριξ. Τζάμπα έφεραμε μπύρες. Μπύρες, ναι, μην ακούς. Μην λες τώρα μπύρες στη Θεσσαλονίκη, δεν θα λέμε αυτόν τον καιρό. Ναι. Είναι ευαίσθητο σημείο. Ζήφω. Εντάξει, αν θέλουμε μπορούμε να το εορτάσουμε. Με φουστανέλα όμως, όχι με τριφύλια τετράφυλλα. Άντε, είπα και τριφύλια, είπα και μπύρες. Τα έχεις κάνει τώρα εδώ πρωί να έρθουν να μας μαζεύουν. Αγίου Θεογνώστου, Αγίου Θεοκτίστου και Αγίου Μενάνδρου σήμερα και εορτάζουν και ο Αγαμέμνων. Δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτό, από τι είδα. Ο Άγιος της Τρίας. Μάλλον ο Πατρίκιος και η Πατρικία. Ο Μέμνων και η Μέμνια. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Με καλές θερμοκρασίες, καλό καιρό. Είχε μια ψυχρούλα τώρα το πρωί, δεν είναι αμάνα να πεις. Το καλοκαιράκι λίγο ακόμη μας το καθυστερούνε να το φέρουνε. Μέχρι και 22-23 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία το μεσημεράκι. Με λίγη συννεφιά, η οποία δεν θα επηρεάζει, δεν πρόκειται να βρέξει. Όλα θα είναι κομπλέ. Και Σαββατοκυριακάκι για κάποιους που περιμένουν να πάνε να βγάλουν τις πατροπαράδοτες πρώτες τους selfies στις παραλίες, γιατί αυτό είναι το διακύβευμα, αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι. Δεν είναι να πάνε να κάνεις μπάνιο, δεν έχει καιρό για μπάνιο, να τα λέμε και αυτά. Δεν προλαβαίνεις, είσαι σε ένα selfie stick να πάρεις και να τρέχεις στην παραλία. Δεν είναι καιρό, δηλαδή δεν είναι κάψα, βγαίνω αυτό, ναι, βουτάω, βέβαια, και δροσίζομαι. Βγαίνεις και φοράς και φουτεράκι, μη σου πω, έξω από την παραλία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, αν έχεις ίντερνετ είναι... Λύνονται τα χέρια. Λύνονται τα χέρια και είναι must, πρέπει να βγεις αυτές τις φωτογραφίες. Μπορείς με το κινητό σου να βγεις να τις αποθηκεύσεις και να σε ανεβάσει τελείως ξέμπαρκη μέρα και ώρα. Α, δεν γίνεται, πρέπει εκείνη τη στιγμή που συμβαίνει. Λες. Ναι, τώρα μωρέ, να βγεις τώρα μεσημέρι και να ανεβάζεις το βράδυ, απαγορεύεται. Αυτή είναι στοιχειώδη κανονισμή. Δεν τα ξέρω κοινωνικού. Αυτά τα ίντερνετ και εγώ πολύ. Ναι, τώρα έχεις βγει μεσημεράκι, βουτάς στην παραλία, πίνεις κοκτέιλάρα και την ανεβάζεις το βράδυ από το σπίτι. Ναι, θα σου λένε. Καταρχάς μέχρι να δουν τη φωτογραφία λένε πω τι να κάνει τώρα αυτό χρέπει. Κυριακή μεσημέρι, παλιώνει σπίτι. Αυτό το ανεβάζει για να δείξει: εδώ είμαι. Εδώ είμαι και σας γλεντάω όλους. Ακόμη μία ημέρα χωρίς βεβαίως αστικές συγκοινωνίες. Τώρα το έχουμε συνηθίσει.
Δεν τις θέλουμε κιόλας εδώ που φτάσαμε. Είναι καλό το timing. Το timing υπό ποια έννοια? Ότι είναι καλοκαίρι να πέσουν λίγο οι μπάκες, αυτά οι πατσάλες. Αυτά είναι δεδομένα. Μα υπάρχει προγραμματισμός, τα έχουμε πει. Πώς θα βγεις στην παραλία, έτσι να πούμε. Ο Άστ με σκέφτεται για σένα πριν από σένα. Γιατί έχει παραγίνει το κακό με το καθισό. Σουβλάκια, γύρου, τέτοια. Σου λέει πάνε κάνε. Ούτε και σήμερα λεωφορεία, δεν ξέρουμε με πότε. Εν τέλει καθημερινά υπάρχει. Τέλος πάντων, μια πρόθεση, υπάρχουν συζητήσεις για το αν θα σταματήσει η επίσκεψη. Καθημερινά βέβαια αναστέλλεται η όποια προοπτική. Οπότε Παρασκευή, σήμερα Σαββατοκύριακο θα πάμε έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγουν τα λεωφορεία στους δρόμους. Οπότε από Δευτέρα μέχρι νεοτέρας ο κόσμος πλέον έχει αγανακτήσει, όχι μόνο σε επίπεδο προσωπικό αλλά και σε επίπεδο επαγγελματικό, με την έννοια ότι εκφράζονται από παράγοντες της πόλης, κυρίως τους μαγαζάτορες του κέντρου, οι οποίοι πλήττονται ιδιαίτερα, αλλά και όχι μόνο, οπουδήποτε επιτάσσεται η μετακίνηση για να επισκεφτείς κάποιο εμπορικό κατάστημα. Και σκέφτονται κάποιοι να λάβουν μέτρα, διαβάζαμε, ότι μέχρι και να κλείσουν δρόμους, δηλαδή πάλι με τον ίδιο τρόπο. Δεν είναι δυνατόν, το κάνεις ακόμα χειρότερο. Δεν ξέρω, μα δεν έχουν και οι καταστηματάρχες, ας πούμε, πώς μπορούν να αντιδράσουν στην προκειμένη περίπτωση και εναντίον ποιου. Από τη στιγμή που ούτε καν το κράτος έχει την συνολική ευθύνη του ζητήματος, σε ποιον θα στραφείς? Ουσιαστικά θα πρέπει να στραφείς ενάντια στον οργανισμό. Γιατί από αυτόν προκύπτει όλο το θέμα. Είναι ίσως η μοναδική φορά που το κράτος δεν φταίει. Λυπόμαστε που το λέμε. Το λέμε με μισή καρδιά. Θα θέλαμε πάρα πολύ να καταλογίσουμε τις ευθύνες στις μέγιστες. Φυσικά πάντα. Στο κράτος και στην Αθήνα. Γιατί να τα πούμε και αυτά. Προφανώς. Και αν είναι και πιο μεγάλο το πρόβλημα και στην Αμερική. Και στην Αμερική βεβαίως. Αλλά δεν φταίει. Το πρόβλημα έχει ταυτότητα. Και λέγεται Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Διοίκηση, αλλά και όχι μόνο. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Ωρα αγόρι μου, έλα ρε αγόρι μου. Κατάλαβα. Έτσι, τι έγινε. Με κατάλαβε. Ναι. Εσύ που έχεις τα... Είμαι Άγιο Νικόλαο σήμερα. Άγιο Νικόλαο, Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής. Όχι, Κρήτη. Πολύ ωραία, φίλε, ζωάρα. Μ' αρέσει ο Άγιος Νικόλαος, είναι πολύ ψηλά ο του μέρος. Εκεί κοιμήθηκα το νοσοκομείο χθες, είδα τους σεκιουριτάδες, είδα τη γιατρό. Καλά, πρώτα βλέπεις τους σεκιουριτάδες, του δίνουν μια διάγνωση, του λένε εντάξει. Μου δώσαν άδεια, μωρέ, ναι, για να... Σε ταξί μπήκες πριν. Δεν μου λες, εσύ που έχεις τα κονέκι με τις μονές και με τους Αγίους, μπορείς να γιάσεις να μας έρθει το ίντερνετ εδώ στον σταθμό μας? Άνετα. Αυτά είναι ο άνθρωπος. Εντάξει, κάτι άλλο. Άμα έχεις μεγάλες άκρες. Τι, ποια κοπέλα? Δεν έχουμε κοπέλα σήμερα. Αυτή τη βδομάδα είναι εβδομάδα χωρίς κοπέλα. Στο... Δεν είναι τώρα, τα λεωφορεία πάλι απεργιά. Πάλι επίσκεση, ούτε καν απεργιά. Ναι. Απεργούν τα λεωφορεία και δεν έχουμε κοπέλες. Καταλαβαίνεις το εύρος. Δεν ξέρω τι να κάνω την κοπέλα. Έχει μια παραβάση για να τη δω, δεν μπορώ. Τι είπες, παραβάσεις? Ναι, παραβά, πώς, άμα είναι καμιά ανήπαλη μπορεί να με χρειαστεί. Μάλιστα. Άμα είναι παντρεμένη, τι να σου κάνω εγώ τις παντρεμένες? Καλά, ναι. Να τις ξαναπαντρέψεις, να χωρίσεις, να μπεις μες στο σπίτι, δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος, βεβαίως. Αυτά δεν τα θέλω. Βρέχει εδώ η. Βρέχει. Βρέχει στην Κρήτη, που εκεί μας καταντήσανε. Εδώ να έχει ακάδα, ζέστη και αυτά, και στην Κρήτη να βρέχει. Πολύ ωραία μέρα. Ωραία, Κρήτη με Πασόκ, Κρήτη με ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία μέρα λέει, ο άλλος βρέχει στην Κρήτη. Πού την είδες την ωραία μέρα, αφού βρέχει? Δεν βρέχει πολύ τώρα, δεν ξέρω. Εντάξει, άμα είσαι ρομαντική ψυχή, παίζουμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι έτσι. Τι τάπαθε μωρέ, σύντεκνε. Θέλω να μου πεις ένα τραγουδάκι έτσι ρομαντικό με τη βροχή και να κλείσουμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω κανένα τραγούδι. Πώς δεν ξέρεις, κανένα ρομαντικό ας πούμε έτσι για τη βροχή. Ας ήταν να χαθώ αντιλαλούνιτα βουνά. Έτσι, ωραία. Αντιλαλούν οι ρεματιές. Πού σε μάνα να με βρεις. Να σε καλά, παφούλια μου. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και εσύ. Καλά περάσεις. Τέλεια, σε κόβω. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλώς τον. Δεν σ' ακούμε, λίγο σε χάνουμε. Γεια σου, λέω Μπάμπη, και γεια σου, Γιάννη. Γεια σου. Καλημέρα. Λοιπόν, ο παππούλης εκεί που είναι δεν το νοιάζει άμα έχει πελοφορία ή όχι. Ναι, τι, αφού κάνει ζωάρα στην Κρήτη. Κάνει τουρ.
Έτσι, έτσι. Δεν τον χαλάει τίποτα. Είναι, δεν ξέρω αν το θυμάσαι το παλιό τραγούδι της Εύης Αρή, γυμνός μες στην Ελλάδα. Αυτό. Έτσι, αυτό ακριβώς είναι. Λοιπόν, σήμερα το είδε πολύ σάτιμα, έτσι. Να, ναι, είμαστε τίποτα. Άμυροι, άμυροι πλέον. Μόνο μια βουγιούκα μπορεί να θέσει. Γιατί είναι... Εδώ η βουγιούκα ρεύμα δεν έχει. Ναι, αλλά ίντερνετ έχει και είναι ζωντανή κυκλοπαίδεια. Όλα τα κοτσομπολιά τα ξέρει. Όπως θα πει, ναι, εννοείται. Λοιπόν, έχουμε φτάσει μια μέρα, δεν έχουμε ίντερνετ, θα χτυπάμε τα κεφάλια μας στο τοίχο. Εννοείται. Προφανώς. Τέτοια πράγματα. Ναι, μα τι πρέπει να κάνεις μετά, να ζήσεις, να βγεις έξω, να διεκδικήσεις, να συνομιλήσεις. Δεν έχουμε μάθει έτσι. Δεν ξέρω αν αναφέρθηκες πριν, γιατί για να κατάλληλα δεν θα είναι και η μέρα μνήμης της γενοκτονίας του Κοντίου. Ναι, βεβαίως θα το είχα, γιατί δεν έχω το ίντερνετ να διαβάσω, αλλά το κράτησα σημειώσεις αυτό, Παρασκευή 19 του Μαΐου, βεβαίως, βεβαίως. Ανέφερε το κι εσύ και θα δώσουμε και μερικά στοιχεία. Ναι. 320.000 πόσοι. 350.000 περίπου. 353 είναι που τιμούν στον άγνωστο στρατιώτη. Που το κάνουμε λουλούδια, Στεφάν. Το 1916 αποβιβάστηκε ο Κεμάλ στην Σαψούντα. Και ξεκίνησε... Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος νεκρών πόντιων ήταν στο στρατό, στο δικό στρατό, που τους υποχρεώνουν να καταγούν. Αμελέτα μπουρού. Και τους αφήραν νηστικούς, υπόλοιπους. Εντάξει, την άλλα. Γενοκτονία τα λέει όλα, το λέει όλα η λέξη. Τα λέει όλα η λέξη. Και ένα μεγάλο μέρος επίσης ήταν από ομάδες ληστών, τις οποίες βαντάρουν, ας το πούμε έτσι, η τουρκική αστυνομία της εποχής. Και τους αφήραν να κάνουν ό,τι θέλουν, να βιάζουν, να σκοτώνουν, να κλέβουν. Μια μεγάλη... Είναι επίσημο όλο αυτό, έτσι, πριν γίνει επίσημα, δηλαδή, δύο πιστοποντίων, δεν λειτουργούσανε και περίπου 100-120.000 πόντι πεθάνανε με αυτόν τον τρόπο. Μια μεγάλη, μεγάλη τραγωδία της ανθρωπότητος, όχι μόνο του ελληνισμού. Αυτό έχει σημασία σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν πρέπει να το κοιτάμε μόνο στα στενά σύνορα, ότι είναι του κόσμου, παγκόσμια. Και θα πρέπει να μας αφορούν και όλες οι γενοκτονίες που υφίσταται ο πλανήτης. Όσο δύσκολο και να είναι για τη χώρα αυτή τη στιγμή, εγώ σαν πόντιος δεν μπορώ να έναν που έρχεται από μια πόλεμη ζώνη να μετανάστη, δεν μπορώ να το δεχτώ στη χώρα. Ακριβώς γι' αυτό το λέω και πολύ σωστά το επισημαίνεις ότι είναι... Αυτό λέει και η λογική βασικά, αν το δούμε. Όταν το έχεις περάσει εσύ, όταν το έχεις μέσα στο αίμα σου αυτό το πράγμα, όχι απλά στο αίμα σου, έχεις μνήμες, έχεις παππούδες, σχεδόν, ας πούμε, οι οποίοι το ζήσαν αυτό. Εγώ μην τα ζήσαμε έτσι, αλλά οι παππούδες μας, οι παππούδες μας τα ζήσαμε, τους προλάβαμε, μας είπαν πολλά πράγματα. Ακριβώς αυτό. Αυτές τα περιουσίες κυριολεκτικά, μεγάλες περιουσίες, και δεν νομίζω ότι ο απλός ο Τούρκος ήθελε να φύγουνε. Καλά, σε καμία περίπτωση. Τώρα, το τι κάνουν τα κράτη, το τι κάνουν οι αρχηγοί, δεν έχει καμία σχέση με το τι θέλει ο λαός. Και πόσο μάλλον, όταν ξεριζωμένοι Έλληνες ήρθαν είτε στην περίπτωση των ποντίων είτε στην περίπτωση της μικροασιατικής καταστροφής, ήρθαν στην Ελλάδα, ήρθαν στη μητέρα πατρίδα και βιώσανε δεύτερο διωγμό ουσιαστικά. Από τους, όχι από τους γηγενείς πάλι, εδώ από τους κρατούντες, βιώσανε ρατσισμό, βιώσανε πάρα πολλά πράγματα. Δεν ήταν καθόλου... Τα πρώτα χρόνια, παιδιά, οι άλλοι έχουν διαβάσει όχι μόνο βιβλία ιστορικά, αλλά και μικροστορήματα που είναι βασισμένα σε πραγματικά γεγονότα, θα δει ότι τα πρώτα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Βέβαια. Οι πρώτες δεκαετίες, όχι μόνο τα χρόνια. Δεκαετίες μέχρι να αρθοποδήσουν αυτοί οι άνθρωποι, βέβαια. Να πηγαίνουν από μέρος σε μέρος, από σπίτι σε σπίτι για να βρουν ένα πιάτο φαγητό. Αυτό λέω. Ένα δεύτερο ξεριζωμό βιώσαν όταν ήρθαν εδώ στην Ελλάδα αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, εδώ το παράδειγμά μας, ας το δούμε και πολύ στενά. Στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, τους πήγανε όταν τους πήγανε. Αλλά πώς έρχεται η μοίρα και σαν ταμείβει μερικές φορές. Στην Καλαμαριά. Τους πήγαν στην Καλαμαριά, στα Τσαμούρια, ελονοσίες, λασπουργές, Βάλτι. Και όμως μετά από χρόνια αυτό το μέρος, ας πούμε, απέκτησε αξία και ανταπέδωσε ίσως κατά κάποιο τρόπο το όσα υποστήκαν αυτοί οι άνθρωποι. Βέβαια, εκεί πέρα πέθανε πάρα πολύ. Ακριβώς. Από αρρώστιες και από πείρα πεθάνανε εκατοντάδες άνθρωποι. Ναι. Ποτέ ξανά αυτό, ποτέ ξανά τέτοιου είδους βαρβαρότητες, τέτοιου είδους εθνικισμοί, τέτοιου είδους απολυταρχίες που οδηγούν σε αυτές τις καταστάσεις. Γιατί πολύ καλά το είπες ότι ο κόσμος ανά μεταξύ του δεν είχε να μοιράσει κάτι.
Δεν έχει ίδια να μοιραστεί. Αν πάει κάποιες φορές στην τραπεζούντα, θα δει Τούρκους που ξέρουν να μιλάνε ποντιακά, θα δει Τούρκους που ξέρουν να χορεύουν ποντιακά, θα δει Τούρκους που έχουν κρατήσει παραδόσεις ποντίων. Προφανώς. Γιατί μασά μεγαλώσα για αυτό. Όχι μεγαλώσαν, εντάξει. Αν ήσουν σε εκείνη την περιοχή πόσες εκατοντάδες χρόνια, εννοείται έχεις αφήσει όχι μόνο στίγμα, ή σε εκείνη η περιοχή. Τελείωσε. Πώς να το κάνουμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Δυστυχώς βλέπω, και τον Ερντογάν, παιδιά, να μην. Δηλαδή η κατάσταση δεν αλλάζει αυτό. Καλά, εντάξει. Αυτό είναι. Έχουμε να κάνουμε, εντάξει. Έχουμε λέξει με ψυχασθενή εκεί. Ναι, ψυχασθενή, ο οποίος όμως έχει και ένα λαϊκό αίρισμα. Αυτό είναι το κακό. Από την άλλη. Βέβαια το χάνει σιγά σιγά. Το χάνει γιατί έχει στρατό, έχει εκεί. Έχει ένα λαϊκό αίρισμα, έχει ένα 50% των Τούρκων που το θέλει. Mm-hmm. Είναι νικητές. Ναι, ναι, ναι. Και νικητές, πάλι 50 τι κάνει. Τι να κάνει, δεν βλέπεις τι γίνεται στην Τουρκία. Με το που μιλάς σου παίρνουν το κεφάλι. Το πόσος κόσμος έχει σαπίσει μέσα τα λευκά κελιά μέσα. Πρέπει να παρέμβει κάποιος. Δεν μπορείς τόσο εύκολα, δυστυχώς. Δεν μπορείς. Είναι πολύ σύνθετο το ζήτημα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Και γεωπολιτική ανάλυση το λόγο. Επειδή μου το έταξε το βράδυ κιόλας. Ναι, ναι, γιατί τα έχασα το θέμα. Ήξερα ότι θα θυχθεί και το θέμα της γενοκτονίας και των γενοκτονιών και των ξεριζωμών όλων των λαών. Και πόσο μάλλον του ελληνικού λαού. Και Αρμένοι φτάσαν στο εκατομμύριο οι απώλειές τους. Πάρα πολλά πράγματα δυσάρεστα ιστορία. Πρέπει να τα γνωρίζουμε, πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε και πρέπει να διδασκόμαστε από αυτά και να μην τα υιοθετούμε ως δικές μας πρακτικές και λογικές. Και πολύ ωραία το είπε ο φίλος μας ότι αν είσαι ένας λαός που έχει βιώσει τον ξεριζωμό, δεν γίνεται να στέκεσαι απέναντι σε ανθρώπους που υφίστανται τα ίδια ακριβώς πράγματα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Και τον έχει βιώσει παντού ο Έλληνας. Δηλαδή και σαν μετανάστης οικονομικός, δηλαδή το έχει βιώσει. Σε κάθε μορφή του, αλλά παρόλα αυτά. Κάποιοι επιμένουν γιατί ακριβώς δεν τα γνωρίζουν, δεν τα έχουν διαβάσει, ίσως να μην έχουν τις μνήμες, να μην είχαν τους παππούς. Ναι, ναι, εδώ ξέρω εγώ. Κάποιοι σε συγκεκριμένες περιοχές που δεν βιώσανε αυτά τα πράγματα. Αν έχεις παππού που ήρθε από τον Πόντο, που ήρθε από τη Σμύρνη, από αυτό προπάπους. Παππού που μπορεί να φύγει απλά μετανάστης και να ξαναγυρίσει. Να πήγε στην Αμερική και να βιώσει. Εδώ μια. Και θα πάμε για διαλυματάκι, λίγο το ξεπεράσαμε. Εδώ διάβαζα προχθές μια. Ελληνοαμερικάνα, η οποία είχε ψηφίσει Τραμπ, ο οποίος Τραμπ έλεγε να διώξει εκεί τους τέτοιους. Όλους μετανάστες. Αυτή ήταν φανατική του Τραμπ για τον Ατάλο. Και ήρθε ο Τραμπ μέσω του νόμου που έφτιαξε για να σιγά σιγά να τους ξαποστείλει όλους, να διώξει τον άντρα της που ήταν επί 30 χρόνια Μεξικανός, δούλευε στην Αμερική. Εντάξει, αυτά. Το ψήφισε τον Τραμπ. Εκτός και τον ψήφισε για να. Για να διώξει τον άντρα τη. Κοίτα, και αυτό είναι ένα θέμα. Τα αρχίζει να δίνει. Έχω εδώ να πούμε έναν Μεξικάνο. Να το δέσει. Λοιπόν, να πάω να κάνουμε το διαλυματάκι μας. Ξεπεράσαμε λίγο την ώρα. Αλλά ήταν σοβαρά αυτά που συζητούσαμε. 6 και 37 δείχνει το ρολόι. 6 και μισή θα σα πει στο περίπου. Μωρέ, η ώρα είναι 6 και 37. Εντάξει, μια φορά συμβαίνουν και αυτά ζητώσει. Δεν έχουμε τριάδι στην ώρα. Ρολόγια, ρε. Σαν αυτό που δεν έχει πλέον κανεί ρολόι και έχουν όλα τα κινητά. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο, επειδή Λίμπερο 107,4. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Όλος ο πλανήτης βέβαια σήμερα μάλλον δεν θα μας ακούσει. Θα μείνουμε στα στενά όρια της Θεσσαλονίκης μας. Λόγω επειδή το θέμα με το ίντερνετ επηρεάζει. Κάτσε να σας ανοίξω λίγο, σε ξέχασα. Γι' αυτό νιώθω πιεσμένος, δεν με χωράει τόπος. Μας ακούει μόνο η Θεσσαλονίκη. Μόνο η Θεσσαλονίκη, η οποία είναι τεράστια. Αρκεί για εμάς. Βέβαια θα μας ακούσουν στα κέντρα των αποφάσεων. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί θα έχουν αυτοί πρόβλημα, όχι εμείς. Γιατί εμείς τα λέμε και τα λύνουμε, τα εξηγούμε ωραία. Ναι. Γιατί αυτή η εκπομπή, κυρίες και κύριοι, λαμβάνεται υπόψη από τους κρατούντες. Άστο, δεν συμφέρει κατά διαόλου πανόλα. Άστο, δεν έχουμε σχέση, παιδιά, δεν ξέρουμε. Γιατί μας στέλνουν μηνύματα, λέει δεν ακούγεσαι από το ίντερνετ. Δεν έχουμε ίντερνετ. Δεν έχουμε. Είναι για να ακουστούμε. 2-31-02-87-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Αυτό. Ούτε μηνυματάκια, ούτε facebookάκια, ούτε τίποτα. Σήμερα θα τη βγάλουμε ξενοσφύρι με τον παλιό καλό καιρό. Τι κάνανε τα παλιά τα χρόνια, δηλαδή, η παραγωγή. Μαζευόντουσαν σε ένα υπόγειο, ακούγαν CNN που βομβάρδισαν οι σύμμαχοι. Και τα βγάζανε προς τα έξω την ενημέρωση. Από εκεί και πέρα, τη χθεσινή ημέρα. Σε πολιτικό επίπεδο είχαμε μια ψευτοψήφιση νέου μνημονίου, μέτρα της τάξης των 5 δισεκατομμύριων περίπου ευρώ. Μόνο. Τώρα άμε ψηλικά θα ασχολούμαστε ρε, 5 δις. Να είχαμε να λέγαμε, βέβαια κανείς δεν ασχολεί. Εδώ τρώγαμε τις 80 στο κεφάλι και
πηγαίναμε για μπάνιο παραλία. Το είπε και ο Τσακαλώτος ούτως ή άλλως στη Βουλή. Ναι. Λέει, παιδιά, λέει ούτως ή άλλως, λέει αυτή τη στιγμή, 9 στους 10 Έλληνες λέει βλέπουν Survivor. Πουλούσε και τρέλα. Ναι, μη φωνάζετε. Λέει, μη, δεν χρειάζεται, και λέει, δεν χρειάζεται να μαλώνουμε. Λέει, δεν μας βλέπει κανένας, οπότε μεταξύ μας είμαστε. Συγγένεις και φίλοι. Συγγένεις και φίλοι. 153 τα ναι, 128 τα όχι. Οι υπόλοιποι. Αυτοί δεν είναι. Όχι. Πώς είναι, για κάνετε. Λείπουν. Αποχή. Χρυσή Αυγή είχε αποχή από την διαδικασία. Απουσίαζε ο Δένδιας και ακόμη τώρα από έξω όλα αυτά τα λέω. Και ακόμη μία 19 ψήφοι. Βουλευτής. 17 της Χρυσής Αυγής, ο Δένδιας και ακόμη μία βουλευτής. Ναι. Που δεν θυμάμαι το. Α, η τέτοια, η Μισελ Μωρέ. Για Σημακοπούλου, πώς τη λένε. Βέβαια. Απουσίαζαν από τη διαδικασία. Εντάξει, χωρίς εκπλήξεις, χωρίς διαρροές. Αναμενόμενο ούτως ή άλλως το αποτέλεσμα. Αναμενόμενες και οι περικοπές που έρχονται στο εγγύς μέλλον. Λες ο Καμένος γι' αυτό να κάνει τις χειρονομίες στον αγώνα Πόλο. Σας έρχεται, δεν σας έρχεται. Καλά, εννοείται, εννοείται. Θα σας δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθετε. Εύκα, μείωση του αφορολογίτου. Μείωση δαπανών για τις άπορες κοινωνικές ομάδες, πληστηριασμοί, μείωση των συντάξεων, γενικότερα. Μείωση, όλα τα ευχάριστα μείωση, δηλαδή. Μείωσης. Υπάρχει βέβαια και η θεωρία. Υπάρχει μια αύξηση όμως στη φορολογία. Μην λέμε μόνο τις μειώσεις, να λέμε και τις αυξήσεις. Να είμαστε δίκαιοι, ακριβοδίκαιοι. Έτσι, έτσι. Καλημέρα στην γραμμούλα. Μπαμπίνο. Καλώς το να. Καλημέρα. Τι κάνουμε. Σε σένα και σε οφείλου μου. Το καλημέρα. Ο Γιάννης. Ο Γιαννάκης, μπράβο του Γιαννάκου. Απλά πήρα να πω τιμή και δόξα στους πόντιους αδελφούς. Βεβαίως. Και όπου γης ξεριζωμένη. Έτσι ακριβώς. Το κυριότερο αυτό, ότι οι γενοκτονίες είναι παγκόσμια. Ναι. Και έχω ένα κοινό παρονομαστή. Ακριβώς. Συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτικό σύστημα. Ακριβώς. Όχι, πες τα. Αλλά δυστυχώς είναι τώρα αυτό μια ανάλυση. Τα λεφτά είναι η βάση σε όλο αυτό. Είναι μια ανάλυση. Κοινωνικοπολιτικό. Καπιταλισμός, έτσι λέγεται αυτό, με διάφορα πρόσωπα. Ντρεπόμαστε να το πούμε για κάποιο λόγο. Ναι, εκεί φτάσαμε. Εκεί φτάσαμε. Η πηγή του κακού πια είναι. Τέλος πάντων, με διάφορα πρόσωπα, όπως λέει και ο μεγάλος Φόντας Λάδης στο περίφημο τραγούδι του Φασισμός. Το φασισμό βαθιά κατάλαβε τον, δεν θα πεθάνει μόνος. Τσάκισε τον. Έτσι ακριβώς. Εκείνο ήταν ένα άκρος φασιστικό κράτος, το κράτος των Νεότουρκων και του Κεμάλ. Με τις ευλογίες βεβαίως της πολύ αγαπημένης μας Ευρώπης και των μεγάλων δυνάμεων. Πάντα. Γιατί τίποτα δεν γίνεται άμυρα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ακριβώς, αυτούς που φτύναμε σήμερα συνεχώς τους γλύφουμε και συνεχώς και να δούμε πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Σταματήστε ρε παιδιά την οστεοκαμψία. Ναι. Έλος. Αφού Ευρώπαση θυσία, τι να κάνουμε. Ευρώπαση θυσία λένε και διαμαρτύρονται κιόλας. Αυτοί που είπανε το Ευρώπαση θυσία. Ναι, λέει, εμείς είμαστε ευρωπαϊστές, λέει, εσείς είστε. Όχι, είμαστε με την Ευρώπη, αλλά ποια Ευρώπη. Την άλλη Ευρώπη. Την Ευρώπη των λαών, την Ευρώπη των ανθρώπων. Έτσι. Αυτό, απλά πράγματα. Λοιπόν, σήμερα έχει ένα ολόλαμπρο ηλιό. Σήμερα το απόγευμα εγώ θα πάω να τιμήσω τους πόντιους αδελφούς. Για να μας πληροφορήσετε, επειδή δεν έχουμε και ίντερνετ. Έτσι άκουσα, δηλαδή. Συνήθως έχει πορείες, έχει τελετές. Εγώ από 5 γενιές είμαι ντόπιος. Ιθαγενής. Πώς ιθαγενής, ναι, κάτι λέξεις, Έτσι, από πού είσαι. Ντόπιος από πού. Γέννημα, θρέμα, Θεσσαλονικιός. Α, μάλιστα. Ναι, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι ο ελληνισμός αποτελείται από ψηφίδες. Μια μεγάλη ψηφίδα είναι ο ποντιακός ελληνισμός. Βεβαίως. Και τιμή και δόξα και πάλι. Από πίσω τι γίνεται, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Μείον τρεις, ακούω ότι. Α, δεν τρέχει τίποτα, σιγά. Δεν είναι το πρόβλημα. Εδώ χθες είχε για τη ζωή σου και σου λέω, όχι κύριε, εγώ δεν κατεβαίνω τώρα. Καλά, δεν είναι τώρα. Έχει survivor, τι να κάνω. Τώρα δεν σώζονται τα πράγματα. Όταν έπρεπε να κατεβείς, πάλι δεν κατέβαινες. Συγγνώμη για την έκφραση της τέτοιας. Τώρα δεν θα δω Survivor, λέει ο άλλος, δεν θα δω τα μπούτια της Βαλαβάνη. Ούτε όχι, εδώ σου λέω. Το 2010, δεν ψηφίζονταν, έκανα λάθος εγώ σε μια ανάρτηση, δεν ψηφίζονταν το πρώτο μνημόνιο, ψηφίζονταν τα πρώτα μέτρα που θα μπαίνανε και ο κόσμος σχολιότανε με το DVD της Τζούλιας που έβγαινε. Είχε τυφλωθεί όλη η Ελλάδα να το βρει. Πριν από κάθε μέτρα είχε από κάτι. Ναι, τώρα δεν είχε Τζούλια όμως. Ναι, τώρα ασχολούνται όλοι με την μπάλα το τελευταίο διάστημα. Ο προσανατολισμός. Έτσι. Να είμαστε καλά, να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο στο Γιαννάκη. Καλό Σαββατοκύριακο. Και καλημέρα και από τα παιδιά εδώ πέρα. Έτσι. Μείον τρεις εκεί, χαμός. Σύγχρονη ΕΠΟ. Τώρα μπορεί να μιλάνε για την Ανταρκτική τίποτα. Πρέπει να έρθουμε μια μέρα να βγάλουμε από εκεί εκπομπή, κανονικά. Νομίζω, ναι, θα χαρούν πολύ τα παιδιά εδώ πέρα. Θα νιώσουν έτσι
ανεβασμένη. Έτσι, να είστε καλά. Εντάξει, αντί για τσάου. Ναι, γιατί έχουμε και... Εντάξει, άστε τώρα αυτά, μωρέ, τώρα ποιος ασχολείται. Έχουμε και την μπάλα εδώ, τιμωρίες. Χαμός, βροχή. Χτες είχαμε... Βγήκε κατευθείαν η απόφαση. Ναι, για τους παίχτες βγήκε κατευθείαν. Παίχτες με 4 αγωνιστικές στον Μπέρκ. Ναι. Μια χαρά του κάτσε του Μπέρκ. Εγώ πιστεύω ότι ο Μπέρκ το κάνει επίτηδες όλο αυτό το πράγμα. 3-1 του κάτσε, επειδή είναι αρχηγός. Ναι, εντάξει, οπότε τελειώνουν τα play-off για τον Μπέρκ. Ναι, πάει διακοπάρες. Τι διακοπάρες, παίρνει βαλίτσες και φεύγει. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσει σε αυτόν τον Παναθηναϊκό. Ναι, το γενικά... ψάχνει από καιρό τη μανούρα για να τελειώνει. Ναι, και την έψαξε πολύ. Ναι, αυτό που λες εδώ, δηλαδή έχει κανένα δίμηνο που έχει ξεσαλώσει πολύ και τη γλίτωνε. Τρεις ο Μπέρκ, τρεις ο... Ο Σακόφ, ο, Σαγκό, ο, Κουλιμπαλί, ο Κουλιμπαλί, ο Ουαρντά και ο Κρέσπο. Και ο Ουαρντά και ο Κρέσπο. Ο Λούντα έμεινε. Εντάξει. Ήταν, εντάξει, ήταν λίγο νηφίτσα μέσα εκεί. Είχε, ναι, έγινε. Έπρεπε να φάει αυτός. Εκεί κλωτς, κάτι κλωτσιές πέσανε. Το κάτι της του έπρεπε να φάει. Για τον Μάτος δεν έχουμε αποφάση ακόμα, νομίζω αναφερθήκε, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, γιατί νομίζω ότι αυτή πάει βάσει δικαστηρίου, δεν πάει βάσει φίλου αγώνα, κάτι τέτοιο τώρα. Γιατί ο ΠΑΟΚ τώρα την Κυριακή που έχει μάτς δεν θα έχει και παίκτες να παίξει, ναι. Έτσι πως πηγαίνει το πράγμα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα και πάλι, Δάδη, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ο Κλέας που έφαγε τρεις, ναι. Και στο πουστάρισμά του χθες στο Facebook γράφει που την πέσανε τρεις και με παρούσανε, ναι. Και εγώ τρεις να... Πάλα μου την πέφτα λέει τέσσερις. Σοβαρά, έγραψε. Θα έπρεπε τέσσερις. Ο ποιος ο? Ο Κρέσπο. Α. Ανάλογα, ναι, με το πόσους έφαγε. Ο Χούστ είναι που τη γλίτωσε, ο Χούστ, ο οποίος δίνει κάτι φαλιάρες. Δίνει κάτι ύπουλα από πίσω, ναι. Νομίζω... Ο Χούστ τη γλιτώνει, ο οποίος δίνει κάτι κλωσιές ενώ είναι πεσμένο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βίντεο της επίσημου της επίσημου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και καλό να κάνει πάω να το κυνηγήσει, όχι μόνο αυτή. Τις αγκολιές του Μάτσος να ψάχνουν να βρουν σε κάθε... Νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ έντονη δικαστική... Ένα πολύ έντονο δικαστικό καλοκαίρι. Δεν θα τελειώσει αυτό το πράγμα, έτσι. Πώς είχε πάει ο Παναθηναϊκός με εξώφυλλα κόκκινων εφημερίδων στο ΚΑΣ. Φαντάσου να πάει ο ΠΑΟΚ με εξώφυλλα κόκκινων εφημερίδων τώρα, ας πούμε. Ή κάτι τέτοιο. Καλά, δεν πρόκειται να πάει με κόκκινο εφημερίδο, γιατί οι κόκκινες εφημερίδες γίνανε αδελφάκια με τις πράσινες. Αδελφοποιηθήκανε τώρα. Ναι, λέω ένα αντίστοιχο παράδειγμα, ας πούμε, πώς έχει γίνει. Απόφαση για το τι θα γίνει, τι μελιγενέστε με το παιχνίδι, με αυτά, με το τέτοια, έχουμε ενημέρωση. Όχι, αλλά τώρα επίσημα δεν αλλάζει κάτι. Θα πάει αυτό μάλλον. Εγώ δεν νομίζω. Τώρα άμα όπως και να, γιατί ο Παναγιώτης θα κάνει ένσταση, λέει. Αλλά αν κάνεις ένσταση και κερδίσεις τέτοια ένσταση και να παραλυθεί το παιχνίδι, εντάξει, ο καθένας μπορεί να μου πείτε να πετάει ό,τι θέλει στο γήπεδο. Γιατί σου φαίνεται απίθανο, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Τώρα εδώ έχουν γίνει και δεν θυμάσαι το Πανιόνιος Ολυμπιακός. Που δεν είχε ξεκινήσει ποτέ. Ναι, έγινε ένσταση. Τα κάνανε εξωγήινη τα επεισόδια. Τα πράγματα δεν είναι όμως όπως ήταν τότε. Έχει μια διαφορά. Θα δούμε. Μην το λες. Επίσης από την FIFA βγήκε χθες ότι... Οι εκλογές του ΔΕΠΟ θα γίνουν μέχρι τις 27. Καλά, είναι καλοκαιράκι. Πάντως, αυτό για τις εκλογές και εγώ το έχω ακούσει. Σίγουρα. Ότι πάει για αρχές Αυγούστου, τέλειο Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Σίγουρα. Τέλειο Ιουλίου, 20 Αυγούστου είναι σαν ημερομηνία. Ναι. Αυτά. Σίγουρα θα γίνουν τότε. Άλλαξε τίποτα από τότε που ήρθε αυτή η επιτροπή της FIFA. Όταν θα έρθει και το Ιντερνετ Μπάμπι. Ναι. Κάτσε, διάβασε το SDMA, το άκρο του Αντώναρου, ο οποίος είναι δηλωμένος παραστατικός. Τα παιδιά του βέβαια είναι παοξίδες, για να λέμε έτσι. Ναι, βέβαια γράφει στο Sport DNA ο Αντώναρος, δεν έχει να κάνει το ότι είναι δηλωμένος. Το Sport DNA είναι λίγο φυλαπροσκύμενο προς τον ΠΑΟΚ. Το τελευταίο καιρό. Φίλα προς σήμερα δεν είναι. Στο Sport DNA γράφει και ο Βασιλαράς. Άμα δεις το άρθρο του Βασιλαράς στο Sport DNA, θα κάνει και μετό το χθεσινό. Ναι. Νομίζω αυτό το άρθρο που λες... Ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει ότι ό,τι έγινε δεν ήταν σοβαρό για να σταματήσει το παιχνίδι. Ας πούμε, για το κουτάκι ήταν άντρε και λένε ψέματα και μόνο που δεν είπε ότι το κεφάλι του το ανοίξαμε εμείς, ας πούμε, για να... Θα μου πεις το Κωνσταντίνο, δεν είναι μεγάλη διαφορά, για να πάρουμε το παιχνίδι.
διάβασε το άρθρο του Αντώνα, είναι πάρα πολύ καλό. Ναι. Πάρα πολύ καλό. Αν είχαμε, ίντερνετ, γιατί όλα αυτά τα έχουμε αποθηκευμένα, αλλά απ' έξω δεν μπορούμε να τα πούμε. Έπρεπε να διαβάσουμε καλύτερα τα μαθήματά μας. Μπορεί να έχει καλύτερη σε 5 λεπτά, έρχεται 10, δεν θέλω να πω. Άμα έχουμε, εννοείται ότι θα γίνουν τα απαραίτητε διαδικασίε. Έγινε, σε φιλούμε. Καλό δρόμο, καλό δρόμο. Τσαο, τσαο. Αισθάνομαι ρε παιδί μου έτσι σαν να ήρθα διάβαστος, αλλά ναι, και... πώς θα δικαιολογήσω ότι είμαι διαβασμένος. Με δεμένα χέρια. Αλλά... σαν ήρθα διαβασμένος, αλλά ξέχασε την εργασία στο σπίτι. Α, ναι, οπότε... κυρία, την έφαγε σκύλος. Την έφαγε σκύλος, αυτό τέτοια. Έπεσε πάνω καφές. 2-3, αλλά ρεπόρτερ είναι όλος ο κόσμος, εννοείται. 2-31-0-287-38 τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ, όχι, άστο αυτό, ναι, είναι εκπαραδρομής ναι. από την δύναμη της συνήθειας. Γιατί το μέτωπο, ούτως ή άλλως το ποδοσφαιρικό, θα τραβήξει. Πάντως τα βλέπεις, έχει ποικιλία, δηλαδή σούτια πέφτουν μέσα στο χορτάρι, σούτια πέφτουν από δυτήρια, σούτια πέφτουν στις κερκίδες, σε γέφυρες. Είναι παντός καιρού δηλαδή. Γιατί και αποχρώσεων θα αρχίσουν να πέφτουν και στο μετρό τώρα. Δεν έχουμε και μετρό να. Γι' αυτό άργησαν να μας το κάνουν. Προνοούνε για μας. Να αλλάξει η ποικιλία. Δόξα τω Θεώ, με το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν βαριέσαι ποτέ. Φανώς. Αν μη τι άλλο. Αλλά και αυτό όμως δεν είναι βαρετό. Βαρετό το ότι δεν βαριέσαι. Ναι, ότι ξέρεις πάντα ρε παιδί μου ότι θα ανοίξει τηλεόραση θα έχει κάτι. Θα έχει κάτι και θα τραβήξει κιόλας. Δηλαδή ξέρεις ότι το πρωτάθλημα ποτέ δεν τελειώνει στην ώρα του. Φανώς. Θα έχει κανένα μήνα να επικυρωθούν οι βαθμολογίες. Έλα δικαστήριο, να κάσεις άδειες. Έχει. Τώρα έχουμε και αυτό το Game of Thrones της ελληνικής λίγας ναι. με τις εκλογές της ΕΠΑ. Είναι δυνατόν να τους πάρω τους ανθρώπους καημένους 20. Εκτός αν είναι. Το κάνω ψιλοεπίτηδες. Σου λέει ο άλλος, έχω να πάω τώρα διακοπές. Γυναίκα, παιδιά, αυτό κλείσε. Πάρε μπαγάζια, πάρε παιχνίδια, πάρε έντονα, πάρε ένα φορτικό πράγματα που βάλανε οικογενειάρχες. Α, γυναίκα. Εκλογές της ΕΠΟ! Τώρα τι, σε παρακαλώ, πού να τρέχω. Έτσι, να αφήνεις το χωριό και τρέχεις εκεί σε καμιά ζωάρα. Γιατί θα δεις ότι τις εκλογές δεν θα τις κάνουν τώρα. Προφανώς. Συγγνώμη κιόλας, αλλά στο Κιλικής. Σε κάνα πεντάστερο που κάπου σε. Κάπου θα βρουν. Χαλκιδική, πού λες να τις κάνουν, ή κάπου πιο μακριά. Λες, να μπάνε σε ένα νησί τώρα που βρήκαν έτσι. Νησί που να βρεις, μωρό, όλα φουλ και Χαλκιδική που να βρεις. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν έχουν αποφασίσει από τώρα για να κλείσεις. Λες να το κάνω σε κανένα κάμινγκ να τελειώνει πότε. Σε ελεύθερο κιόλας κάμινγκ. Ελεύθερο κάμινγκ. Στα πριγαδίκια εκεί, ναι. καρδό τους μαζεύουνε. Να βγαίνει ο Κουτσοκούμης πόμπο, τι είναι αυτό που με τσίμπησε, ξέρω. Ποιος έχει φαινιστεί το βράδυ στο μπαράκι και τέτοια. Αντί για παράγκα θα έχουμε το μπαράκι. Το μπαράκι, έτσι. Γιατί είναι θεματάκια, αν δεν προνοήσεις. Ο τουρισμός και πέρυσι σημείωσε τεράστια άνοδο σε σύγκριση με το προπροηγούμενο. Συν 53 φέτος που θα είναι οι εκλέκτορες των ενώσεων. Βάλε, πού να κλείσει, πρέπει να τους δούμε. Δεν ξέρω, θα δώσουμε εμείς. Θα δώσουμε στην Αμουλιανή, θα ήταν πολύ ωραία επίσης. Λες στο νησάκι, Δεν έχει υποδομές βέβαια και εκεί. Δεν πειράζει. Απέναντι Άγιο Όρος να πάρεις αυτό μια εικόνα. Να πάρεις μια φώτιση πριν ψηφίσεις. Να πάρεις μια εικόνα από την Ουρανούπολη. Γενικότερα ένα θέμα. Ναι, Ρόδα μπορεί να κάνει κανένα live ο Μπατμανίδης να βγάλει τα γούστα σου εκεί πέρα. Το μοναδικό του καλοκαιριού. Ας με φωνάξω και εμένα εγώ να δώσω ένα τόνο. Εγώ στηρίζω, το ξέρω εγώ μαζί σου αυτή την ιδέα θα την υποστηρίξω, όχι μόνο θα τη στηρίξω. Έτσι. 2-31-0-287-38 στο πρωινό της Παρασκευής, 19 του Μαΐου. Χρόνια πολλά να πούμε στον Πύρλο, γεννηθεί στο 1979, που είναι γενέθλια σήμερα, ο Πύρλο, ο Φορλάν, την ίδια ακριβώς ημέρα. Ποδοσφαιρομάνα είδε κάτι. Το 81 γεννήθηκε ο Φιγκερό. Αυτό δεν είχε γεννήσει στον Παναθηναϊκό, ο Φιγκερό. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι τα τελειώματά του. Είναι ο Λουτσιάνο. Ο ίδιος θα είναι ο ίδιος. Το 76 γεννήθηκε ο Κέβιν Γκάρνετ. Και το 46 για εμάς τους παλαιούς που βλέπαμε wrestling, αν θυμάστε, ο Άντρε the Giant. Τον έχεις καθόλου στο μυαλό. Όχι, όχι. Έχει παίξει και σε ταινίες. Ένας πραγματικά γιγαντάς εκεί, 2-20 τεράστιος, ο οποίος ήταν από τους κορυφαίους αθλητές της πάλης δεκαετία 70-80. Μαζί με Warrior. Έμπαινε Hulk. Και που σε φωνή και που σε σφάζει. Ναι, τεράστιος. Under the Giant τον ξέρει σίγουρα φατσικά. Μυθική μορφή. Δεν ξέρω αν έβλεπες, είσαι και πιο μικρός. Δεν έβλεπα. Αν τα πρόλαβες αυτά. Πολύ... Τα cuts. Αυτά τα savage τα πράγματα. Εμείς τα... Προτιμούσε ελληνικό ποδόσφαιρο πιο. Και αυτό τι να δεις τώρα, κάτσε λες που είναι κιόλας σκηνοθετημένα. Προφανώς, αγνό πράγμα έτσι. Αγνό, ανώθευτο ξύλο κυρίως και κύριοι στην ελληνική λίγα και στην ελληνική πραγματικότητα.
Επίσης, σαν σήμερα το 1971, ένα ενδιαφέρον ιστορικό στοιχείο για την χώρα μας, λαμβάνει χώρα στην χώρα μας για πρώτη φορά τελικός ευρωπαϊκού κυπέλου, τελικός του κυπέλου κυπελούχων το 1971, ανάμεσα στη Τζέλσι και στη Ρεάλ, στο γήπεδο Καραϊσκάκης. Η Χούντα εκτός από δρόμους έκανε και τελικούς. Να τα λέμε αυτά, με ανοιχτές πόρτες ήταν το Καραϊσκάκη εκεί. Χωρίς εισιτήρια έμπαινε ο κόσμος. Με το παιχνίδι να λήγει 1-1 και το σύστημα τότε ήταν το αγγλικό, ότι αν ερχόταν ισοπαλία ξαναπηγαίναμε σε δεύτερο παιχνίδι. Ναι. Οπότε τη μεθεπομένη ημέρα ξανά έγινε τελικός. Δύο τελικούς. Δύο τελικούς. Σε δύο-τρεις ημέρες. Ποιος το έχει ξανακάνει αυτό. Δεν το έχει ξαναδεί αυτό. Με την Τσέλσι εν τέλει να επικρατεί τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1 και να κατακτά το κύπελο κυπελούχων. Οπότε ήταν που λέγαμε, νομίζω, δύο χρόνια αργότερα ξανά έγινε τελικός στο Καφτατζόγλιο. Ναι. Το λέγαμε και τις προάλλες, γιατί ήταν η επέτειος ανάμεσα στην Λίντς και στην Μίλαν. Είδες, μόνο τελικούς είχαμε εκείνη. Το 70 είχε πάει ο Παναθηναϊκός στο Γουέμπλεϊ. Ανάμεσα στην... Χόρτας τελικό ο κόσμος. Κουσμάκης, μπαλίτσαν ή τι άλλο. Και το 76 νομίζω κάτι έγινε σε τελικός. Γενικά πέραμε πολλές διοργανώσεις εκείνη την περίοδο. 7 η ώρα, ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα του Λόγο Επειδή, εδώ στο Λίμπερο 107,4. Θα πάμε να κάνουμε ένα μην διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε χωρίς ιντερνέτη, αλλά με γνώση δικιά μας πραγματικά. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή. Λίμπερο 107,4, στο πρωινό της 19ης του Μαΐου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη της Θεσσαλονίκης. Γιατί σήμερα περιοριζόμαστε εδώ στα στενά μας όρια. Τα οποία είναι... Εντάξει, εμείς διδάξαμε πολιτισμό σε όλο τον πλανήτη, να το λέμε. Όταν εμείς κάναμε ραδιόφωνο... Έτσι, όταν ο Σαλονικιός είχε αθλητικό ραδιόφωνο και ανοιχτές γραμμές, δεν είχαν πουθενά στον κόσμο τα γατάκια να τα λέμε και αυτά. Αντιπαραθέσεις και ιστορίες. Δεύτερη ώρα του Λόγου Επειδή, με τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Ταξιδεύετε εύκολα και άνετα στη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Ελλάδα, περνώντας από τις ηλεκτρονικές λωρίδες των περισσότερων ελληνικών αυτοκινητοδρόμων, χρησιμοποιώντας μόνο τον ποπονδέκτη της E-Way. Και έχετε σημαντικότατες εκπτώσεις, μέχρι και 80% φθηνότερα διελεύσεις για τα κιοταχή, έως και 22% φθηνότερα για τα φορτηγά και τα λεωφορεία, μέχρι και 11% συνολική έκπτωση για λεωφορεία και φορτηγά, έως και 90% φθηνότερα για τις μηχανές. Και μπορείτε να αποκτήσετε τον ποπονδέκτη της E-Way είτε πηγαίνοντας σε ένα από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών, είτε τηλεφωνώντας στο 24 10 74 1440, είτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που θα βρείτε στο site σε gianmotorway.gr και ο ποπονδέκτης της E-Way θα σας αποσταλεί εντελώς δωρεάν στον χώρο που επιθυμείτε. Και οι σημαίες Ψωμιάδη, σημαίες ομάδων και κρατών, Λάβαρα Πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags. Στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 2310532000. Και η Κρύπτονο των Gas Service Χάρης Γουρνιός, στη Μοναστηρίου 381 μετά το αστυνομικό Μέγαρο. Και στο τηλέφωνο 2310558083. Με τα βέλτιστα συστήματα εγραριοκίνησης νέας γενιάς Optima Nano, μόνο με 495 ευρώ, 3 χρόνια εγγύηση και με δόσεις χωρίς τη μεσολάβηση τραπεζών. Και τέλος, το παλμαρέ των ανθρώπων που συνοδεύουν το Λόγο Επειδή, το κλείνει το σπιτικό μενού. Τι άλλο θα μπορούσε να κλείσει? Το οποίο σας απαντάει καθημερινά στην ερώτηση «Τι θα φάμε το μεσημέρι?» Και η απάντηση είναι δεδομένη εδώ και 10 χρόνια. Σπιτικό μενού με εκλεκτό φαγητό κάθε μέρα. Με ελληνική κουζίνα μαγειρεύουμε σπιτικά και υγιεινά. 15 διαφορετικά πεντανόστιμα πιάτα και μια μεγάλη ποικιλία συνοδευτικών σας περιμένουν κάθε μέρα να τα απολαύσετε στην Διαγόρα 45 στην Άνω Τούμπα. Δευτέρα με Κυριακή είμαστε ανοιχτά από τις 12 μέχρι και τις 9. Για delivery δεχόμαστε παραγγελίες στο τηλέφωνο 23 10 90 90 92. Με χώρο ευθύνης την Κεντρική και Ανατολική Θεσσαλονίκη. Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή σπιτικό μενού στο κινητό σας από το App Store ή το Google Play και να κερδίσετε έκπτωση μέχρι και 20% στην πρώτη παραγγελία. Η ξεκούραστη απάντηση στην πείνα είναι μία. Σπιτικό μενού και δεν μαγειρεύουμε πλέον σπίτι. Τα λες πολύ ωραία. Γεννημένος μαρκετίστας. Γεννημένος πεινασμένος είμαι. Και είμαι και πεινασμένος για επιτυχίες. Για επιτυχίες.
Βεβαίως, βεβαίως και για προβλέψεις. Εδώ και μερικές εβδομάδες με το νέο παιχνίδι του Πάμε Στοίχημα, το οποίο έχει κάνει την εμφάνισή του στα πρακτορία του ΟΠΑΠ και δεν είναι άλλο από το Virtual Games, το οποίο και προσφέρει μια νέα δυνατότητα εμπειρίας στοιχηματισμού σε virtual αγώνες ποδοσφαίρου. Με 180 διαθέσιμα παιχνίδια κάθε μέρα, κάθε 5 λεπτά από τις 9 και 2 το πρωί μέχρι και τις 11 και 57 το βράδυ, οι πελάτες μπορούν να ζήσουν όλη την ένταση ενός αγώνα μέσα σε 5 λεπτά. Περιμένεις τώρα 90 λεπτά, όχι αυτό, να βαριέσαι να νιστάζεις. 5 λεπτάκια αρκούν για να οικονομήσεις. Στοιχηματίζοντας γρήγορα και απλά σε αγώνες με εντυπωσιακά γραφικά. Εμείς που είμαστε τα PlayStation και αυτά, σπήρσα τα μαλλιά μας. Full complete. Εδώ βάζαμε στοιχήματα όταν παίζαμε PlayStation με τους φίλους μας. Ναι, εμείς ήμασταν πολύ μπροστά. Δεν θα βάλουμε στα virtual game του ΟΠΑΠ. Και όλα αυτά σε σχολιασμό Χρήστου Σωτηρακόπουλου, του μεγαλύτερου Έλληνα sportscaster, τον οποίο έχουμε βγάλει και στο λόγο επειδή να μας μιλήσει βεβαίως. Παίζεις και στοιχηματίζεις γρήγορα και απλά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Hello. Καλώς το να. Λέει. Καλά. Τι νέα από το ίντερνετ, παιδιά, τι γίνεται εκεί έξω. Εγώ να δώσω νέα από το ίντερνετ. Για δώσε νέα από το ίντερνετ. Αλλά πρώτα ο Γιάννης είναι εκεί πέρα. Ο Γιάννης, ο Γιάννης. Καλά καταλάβα. Καλά, εσύ. Τι είχες, Γιάννη. Καλά. Τι είχα, πάντα, τα πολύ, πάντα έξω από ίντερνετ. Ναι, 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 εντυπωσιακός χαιρετισμός. Τι έγινε. Ναού, εντάξει, καλά. Για πες. Ο Andre the Giant, εγώ θυμάμαι ότι ήταν στο wrestling. Αυτό είπαμε. Α, αυτό πήγε σε 70-80. Ναι. Εγώ το θυμάμαι το 90. 90, πήγε και μέχρι τότε. Εντάξει, οκ. Okay. Κοίτα, τον είδα λίγο στο ίντερνετ τώρα, στο κινητό. Στο κινητό. Να τα λέμε κιόλα. Και είναι πολύ γνωστή φυσιογνωμία. Έχει παίξει πολλές ταινίες. Ναι, ναι, ναι. Έχει κάνει τον κομπάρσο. Δεν είδα, το θυμάμαι. Ποιες ταινίες. Τώρα τι να σου πω. Τώρα δεν τις είδα, φατσικά μόνο. Ταινίες με ξύλο. Ναι, κλασικά. Είδα στην αρχή με τους κακούς, μετά πήγε με τους καλούς. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Μπήκε στο σωστό δρόμο. Τέλη δεκαετία στο. Από το 70 ξεκίνησε αυτό να παίζει πάλι. Τέλη δεκαετία στο 80 και 90, τότε που το Κάτς πήρε διαστάσεις παγκοσμίου. Παράνοια. Που μας έφερε εδώ κούβελα στη δορυφορική, να τα λέμε και εμείς οι παλιότεροι το θυμούνται αυτό. Δεν έκανε μόνο το μετρό κούβελα, θα έκανε και τη δορυφορική. Έτσι, έφερε τη δορυφορική. Γιάννη μου, ήσουν μικρός τότε και βλέπαμε. Τι. Άμα λες εσύ αρχές 80, μπούτησες. Όχι, δεκαετία, τέλειο 80. 89 εκεί πέρα. Βλέπαμε Sky Channel, βλέπαμε Super, βλέπαμε MTV, βλέπαμε RTL. Α, μπράβο. Το RTL ήταν μεγάλο. Τούτι φρούτι. Έτσι, νάτος. Έλαμψε το προσωπάκι του, το φαντάζομαι με το τούτι φρούτι. Βεβαίως. Αχ, τι να πρωταθυμηθεί. Και εκεί βλέπαμε τα Cats με Warrior, με Bush Walkers, με... Ο Warrior έχει πεθάνει νομίζω. Έχει πεθάνει Ultimate Warrior, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και άλλους πολλούς αστέρες ίσως παλιότερους. Και το παίζαμε και μικροί, όχι RTL, με το Cats ας πούμε. Κάναμε αγώνες, πώς κάνουν τώρα τα παιδιά Survivor. Εντάξει. Παιδιά, έχω δει βίντεο από παρέα ανεβασμένο στο Facebook που έχουν πάει κάτι σε πρωτομαγιά, σε κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, έχουν κάνει μια συναισθίαση σε ένα κτήμα και κάνουν αγώνες survivor. Εγώ έχω αντί να πιούνε πύρες. Στη γειτονιά μου, τα πιτσιρίκια πριν μαζευτούν να παίξουν, μαζεύονται όλα, κάνουν και φωνάζουν μαχητές ή διάσημοι και μετά πάνε να παίξουν. Όχι, το είδα. Τέτοια, ανατολικά και ολοσμένο στην Παπαναστασία. Αντί πάνω να παίξουν τίποτα επεισόδια, ναι, γιατί μικροί παίζαμε επεισόδια. Κλέφτες αστυνόμους, κομπές Ιωάννους, γενικά ό,τι υπήρχε έτσι. Τι άλλα νέα έχει το ίντερνετ, δώσε μας. Το ίντερνετ, χθες ήταν, ψηφιζόταν μνημόνιο. Άστα αυτά, αυτά τα ξέρουμε, τα είπαμε. Περίμενε να πω. Και το ελληνικό Facebook ασχολούνταν με τον αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό. Τα είπαμε αυτά, δεν ακούσα από την αρχή την εκπομπή. Είπαμε για το Survivor. Απουσία, σε βρήκα μαδιά. 7 και 17 τι λέει το ελληνικό ίντερνετ. Αυτό θέλουμε. Δεν το άνοιξα ακόμα, ρε Μαριέ. Συμπάσκεις και εσύ μαζί μας. Αυτοί είναι Κροατές. Έτσι, και νομίζω ότι και όλοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ασχολούνται. Σε λίγο θα ανοίξω εγώ το νέο του Instagram. Έτσι. Ασχολούνται ακόμα με το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και μπροστά ο ΠΑΟΚ έχει παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Που βλέπω τον Πανιόνιο να περνάει πολύ. Λες, ναι. Αέρας από την τώρα και με τις απουσίες και με όλα αυτά. Μια χαρά, μια χαρά. Μακάρι να πέρασε Πανιόνιο. Να βγει πρώτος Champions League. Όλοι εδώ. Αχ, πώς πήραν το κυπελάκι και είναι όλοι να πέρασε Πανιόνιο. Ας μην έπαιρνε ο ΠΑΟΚ. Κύπελο θα σου λέγανε. Μην τολμήσεις. Μην τολμήσεις. Και χάσει τη θέση. Κούρασε, φύγει από τα νύρα μα και τέτοια. Να σε καλά, Κρι μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Οπ. Τι έγινε, από ποια στάνη μας καλείτε? Από τη στάνη της Κούλας της Καλής. Οχ, όπα. Να, 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 να.
Οχ, σε κλέφια πρωί-πρωί. Αυτό θα είναι κατευθείαν από χθες, μάλιστα. Έγινε, να σε καλά, κέριο το ζήτημα. Προφανώς. Με τι ήταν ο Γιωβάντσα, ήταν αυτό. Ας με βοηθήσει κάποιος. Εσύ είσαι των γραμμάτων. Εντάξει, τώρα δεν το έπιασα αυτά πολύ καλά και πέταξε ένα όνομα στην τύχη για να φανεί ότι ξέρω. Ναι, ρε παιδί μου, η βεβαιότητα του ραδιοφωνικού παραγωγού αυτή είναι. Να λες πράγματα που δεν ξέρει, σαν να τα ξέρει όμως. Νομίζω ότι το μικρόφωνο σου δίνει τη γνώση. Δεν είναι ότι με το παίρνει το μικρόφωνο σου έρχεται η γνώση. Εδώ παίρνω μικρόφωνο και νομίζω ότι ξέρω να τραγουδάω. Φαντάσου πώς είναι τα πράγματα. Εκεί μα καταντήσανε. Μνημονιακή μπάντα είμαστε εντωμεταξύ, το έχω ξαναπεί ναι, αυτό. Εσείς γεννηθήκατε. Γεννηθήκαμε μέσα από το μνημόνιο το 2010 με την ψήφιση του πρώτου μνημονίου που παίζει να κάναμε και το πρώτο μας live. Σας εκεί. Σας γιγάντωσε το μνημόνιο. Ναι, 19 Δεκεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία που βγήκαμε σαν full band για πρώτη φορά. Κάπου εκεί πέρα, 19 Δεκεμβρίου, κάπου εκεί τα ψηφίσαμε τα και πρώτα μέτρα. Κάναμε κάποια τούρτα και ιστορίες. Κάναμε κάτι γενέθλια πέρυσι. Κάτι μνημόσυνο κάναμε για τα πεντάχρονα. Όχι τα πεντάχρονα τα παιδιά. Αλλά είμαστε μνημονιακή μπάντα, γι' αυτό και χθες ήμασταν πολύ χαρούμενοι. Που ψηφίστηκαν. Θα έρθουν καινούργια τραγούδια. Θα έρθουν καινούργια, όχι, καινούργια μνημόνια, γιατί αυτό θα σας κάνει ακόμη μεγαλύτερο. Ναι, ναι, σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε. Αν βγούμε από την κρίση και έρθει η ανάπτυξη. Μαθηματικά, έτσι πώς πάει η χώρα, πάτε για επιτυχίες Μαντόνα, Μάικλ Τζάκσον και τέτοια. Ποιο είναι το θέμα, ότι έχουμε κρίση, ο κόσμος δεν έχει λεφτά να πάει στα μπουζούκια από στα παλιά, τα καλά, τα χρόνια επί Πασόκ. Οπότε αναγκάζεται και έρχεται σε εμάς. Είναι ένα σύμπτωμα της εποχής. Αν αρχίσει η ανάπτυξη που τώρα έρχεται, ο Τσίπρας δεν είπε ότι. Είμαι έτοιμος να φορέσω γραβάτα τώρα. Το είπε αυτό τώρα, προβάρει γραβάτες. Τελειώσαμε κι εμείς. Γι' αυτό ψηφίστε μνημόνια για να συνεχίσει να υπάρχει. Και με πολλούς ψήφους. Τώρα δεν θέλω ωριακά 150 φλόγες, 290 εκεί για να μπορείτε να ακούτε. Να το βιώνουμε στο πετσί μας. Μπάμπης Μπατμανίδης Κόμπανι. Και όχι 5 δισεκατομμυριάκια τώρα ψωρό δισεκατομμύρια. 50 και πάνω έτσι, να πιάσει το πω. Να έχει ουσία. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό. Όχι, άστο το μηνυματάκι δεν υπάρχει, δεν έχουμε ιντερνετάκι. Από μνημονικού όλη θεματολογία είπαμε, έχουμε και Super League Playoff την Κυριακή. Έχουν αρκετό ενδιαφέρον το πώς θα αντιδράσουν οι ομάδες. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Καλά τα λέω, τον υποδέχεται. Στις 8.30 στο ΟΑΚΑ. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Πανιόνιο στις 6 και 4 αυτή την Κυριακή. Με πάρα πολλές απουσίες. Σίγουρα 3. Δεν ξέρω τώρα τι άλλοι έχουν δηλωθεί με κάρτες. Άγνωστο ακόμα. Mm-hmm. Θα έρθουν οι ειδικοί σε λίγο, θα τα πούνε. Βέβαια, οι ειδικοί. Θα έρθει το ίντερνετ σε λίγο. Παραμάσκαλα να το κουβαλήσουν. Το βλέπω τον Πανιόνιο, δεν ξέρω και τι απόδοση το δίνει αυτά στοιχηματικά να αρχίσουμε να τον. Να ψαχτούμε. Βέβαια, τώρα χωρίς τρεις απουσίες, με τόσο αναταραχή. Ναι, με τζέρτζελα τέτοια. Είναι μια πάρα πολύ καλή λύση και ο Πανιόνιος δείχνει ότι έχει το σθένος να ανταπεξέλθει. Και μακάρι για το ελληνικό ποδόσφαιρο, και θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά έτσι θα είναι ένα ψεγάδι. Βέβαια, αν παίζονταν το πρωτάθλημα στα play-off, δεν θα το συζητούσαμε αυτό, δεν θα λέγαμε τέτοια πράγματα και δεν θα υπήρχε τέτοιος αλτρουισμός. Μακάρι ο Πανιόνιος. 8 απόδοση στο διπλό του Πανιονίου. Μια χαρά, μπουμπούνατο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, πάμε, καλημέρα για πάλι. Καλημέρα. Αυτή σκοτώνεται στη Βουλή, ποιος θα φέρει το καλύτερο μνημόνιο. Έτσι. Τα καλύτερα μέτρα, δικά μου. Δεν έβαλες πολλά μέτρα, εγώ θα έφερα περισσότερα. Κάτι ξέχασες εκεί να φορολογήσεις, κάτι ξέχασες να περικόψεις. Εννοείται. Είναι ένα θεματάκι. Δεν μου λες ερώτηση τώρα που λέμε Βουλή, μνημόνια τέτοια. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης τοποθετήθηκε για τα γεγονότα τα προχθεσινά. Όχι. Ως ειδικός, ως ο νέος Βαρούχας. Κρατάει λίγο απόσταση γιατί κατάλαβε την παρούφα που έκανε μάλλον γι' αυτό. Εμείς όμως περιμέναμε. Περιμέναμε. Δεν το φοράει, το σκάει λίγο εκεί στην εκπομπή του να κάνουμε μαζί. Έτσι, πώς έλεγε. Πώς έλεγε ο Αλέφαντος γιατί δεν βγαίνει ο Δούρος στο τηλέφωνο. Γιατί δεν βγαίνει ο Κούλης στην τηλεόραση να μας πει για τις φάσεις. Ίσως περιμένει να γίνει κάτι πιο χοντρό για να πάρει ξεκάθαρη θέση για τα πράγματα. Ποιο είναι το καλύτερο μνημόνιο επίσης, ερώτηση. Ποιο είναι το καλύτερο μνημόνιο που έχει μπει. Το καλύτερο μνημόνιο νομίζω το έφερε ο Παπαδρέου, παιδιά. Παπαδρέου, εντάξει. Ήταν το πρώτο, ο πρώτος έρωτας ο Παπαδρέου. Ναι, το πρώτο και η πρώτη σφαλιάρα είναι αξέχαστη, να ξέρω. Καλά, όχι ότι... Ναι, πριν το 2009-2010 δεν είχαμε κρίση και ήταν όλα ρόδινα, μια χαρά. Αλλά εκεί έτσι, είχε και πολύ ξύλο τότε. Πολύ κλάμα, πολύ δακρυγόνο, πολύ σύλληψη, πολύ. Ήταν ωραία. Ωραία χρόνια. Τι θα έχουμε να θυμόμαστε εξάλλου. Τα καλύτερα έλεγε τα μνημόνια της αριστεράς. Αυτά είναι... Αυτά είναι πως... Εδώ έχει οριμάσει η σχέση. Εδώ ξέρεις πως είναι.
του Παπανδρέου ήταν, ρε παιδί μου, σαν ένα νεανικό έρωτα, τον ενθουσιασμό του 17-20 που αγαπάς, καψουρεύεσαι και το ζεις με πάθος και είσαι έτοιμος να πεθάνεις γι' αυτό. Ενώ της αριστεράς είναι, έχω φτάσει 30 κάτι και πρέπει κάτι να κάνω με τη ζωή μου, πρέπει να αποκατασταθώ. Οπότε είναι πιο συνετά, είναι πιο όρημα. Δεν έχεις το καρδιοχτύπι. Ναι, δεν έχεις το καρδιοχτύπι. Τα έχεις φάει στη μάπα, τα έχεις ζήσει. Έτσι. Ωραία, μαζί σχέση. Ναι. Κατάλαβες, τα δέχεται. Είσαι πιο δεκτικός τώρα, τα δέχεται όλα. Δεν πίνεις μπουκάλια. Δεν πίνεις μπουκάλια γιατί έχεις ζήσει τον ανυπέρβλητο τον έρωτα. Τέλεια βάση. Με μπύρες, εσύ στην παραλία, ησυχία, με μπύρες, εσύ με τις μπύρες φαγώδικες. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Μπύρες, οι μπύρες που είναι και πολύ της επικαιρότητας τις τελευταίες ημέρες. Καλά, ναι, λύσαξα και εγώ τώρα ξύνομαι στην γλίτσα του Σομπάνη. Εντάξει ρε παιδί μου, είναι και Παρασκευούλα σήμερα και θα πάει... Δεν υπάρχει περίπτωση σήμερα στα μαγαζά να μην όλοι να μην σχολιάζουν αυτό που έγινε την Τετάρτη. Καλά, να, μην παραγγέλνουν μπύρα αλλά η βίτσα αλλά ναι, τέτοιο. Να λένε ξέρεις τα κλασικά τα λογοπαιχνιάκια διάφορα. Από χθες, το μόνο που ακούω είναι για τις μπύρες αστιάκια και λογοπαίχνια και και. Παρ' όλα αυτά η μπύρα αγόρι μου κάνει πάρα πολύ καλό. Χρειάζεται να πίνουμε μπύρα. Βοηθάει, βοηθάει σε πάρα πολλούς τομείς. Δίνει και νίκες στην ομάδα. Δίνει και νίκες στην ομάδα, λες. Διπλά. Και εγώ θα σου πω 15 τρόπους, όχι έναν, ούτε δύο. Για να πιεις, βέβαια εδώ, μας λέει το άρθρο, να πιεις ένα ποτήρι μπύρα. Ναι. 500 ml. Ναι, εντάξει, τώρα και μία παραπάνω. Και ξεκινάει το άρθρο με το καλύτερο, ας πούμε, τον καλύτερο πρόλογο. Λέει, δεν κάνει κοιλιά η μπύρα. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, έγινε. Το ένα ποτήρι. Εντάξει, τώρα, άμα είναι ένα-δύο. Ένα-δύο φαρέλ. Ναι. Δεν φταίει, λέει, η μπύρα. Κι όμως είναι αυτή η πραγματικότητα. Δεν φταίει η μπύρα. Η λεγόμενη μπυροκοιλιά. Είναι ένας μύθος που το κάνουν οι βιομηχανίες το... των πιτόγυρων, των λουκάνικων και όλα αυτά τα παρεμφερή. Τον... Μεγάλε τέσσερα πιτόγυρα, μην κάνεις την πύρα, μην την πιείς, θα κάνεις κοιλιά. Ναι, δεν φταίει η πύρα για αυτό που εμείς έχουμε κάνει, ας πούμε, λίγο έτσι αυξήσει τον όγκο μας. Είναι το ότι χλαπακιάζει. Ναι, πώς λέει το αστείο πόπο, φίλε, με το στομάχι μου είναι χάλια. Τι, έφαγες 36 μελομακάρουν. Θα κρύωσες. Έτσι. Ναι, μεν λέει σου φέρνει ένα φούσκωμα, αλλά αυτό συμβαίνει λόγω του διοξιδίου του άνθρακα. Άρα δεν είμαι χοντρός εγώ εν προκειμένου. Έχεις αέρα. Πολύ διοξίδιο μέσα 75% μου. 75% νερό, 75% διοξίδιο. Αυτό θα λέω. Έχω πολύ διοξίδιο και δεν θέλω να το βγάλω στην ατμόσφαιρα για να μην προκαλέσουμε και τρύπα του όζοντος. Οικολόγος ο Μπάρης. Για το καλό της ανθρωπότητας. Η μπύρα λέει δεύτερον, το καλύτερο από όλα, σε προστατεύει από τα κατάγματα. Πώς. Άμα πιεις 17 και καρφωθήσει κανένα τείχο. Το έχω πάθει αυτό. Αλλά πηγαίνοντας να πιω μπύρα, έπαθα, χτύπησα το πόδι μου. Δεν σε προστάτευσε. Δεν με προστάτευσε γιατί δεν, αν έπινα μπύρα, δεν θα πάθαινα τίποτα. Ναι, αυτό είναι το δρόμο. Οπότε να ξέρετε, αν είναι να πάτε για 5x5, για οτιδήποτε, πλακωθείτε μια μπυρίτσα. Διότι λέει έχει αυξημένη περιεκτικότητα σε πυρίτιο, ένα μικροστοιχείο που περιέχεται στο κριθάρι, το οποίο συμβάλλει στην αύξηση της οστικής πυκνότητας και ενισχύει τα οστά σου. Η μπύρα, σύμφωνα με μελέτη κιόλας, όχι αστεία, του Πανεπιστημίου Τούφτς. Τούφτς. Έχω γνωστούς που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και Iron Man, δηλαδή, εσωτερικά. Του Πανεπιστημίου Τούφτς. Ακούγεται αυτό σαν... Ακούγεται αυτό σαν να έχεις πει τι, ο άλλος έχει φάει τα μούτρα του, τι έπαθε. Α, πήγε χθες να πήγε μπέρα και Τούφτς. Δεν του άρεσε, Τούφτς. Το έβγαλε προς τα έξω, είπε τόσες πολλές. Οπότε για να προστατεύσετε κυρίες και κύριοι τα οστά σας, θα πείτε μπυρίτσα και θα είστε σιδερένια γέροχοι και δεν πρόκειται να πάθετε τίποτα. Σε καμία περίπτωση. Συμβάλλει η μπύρα στην υγεία της καρδιάς. Διότι οι Ιταλοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μέτρια κατανάλωση μπύρας μειώνει κατά 42% τον κίνδυνο καρδιακής νόσου. Δεν σε αγγίζει τίποτα. Έτσι, σε σύγκριση με όσους δεν πίνουνε. Ποιες μπύρα και θα χτυπάει η καρδιά σου, περδίκι, ή θα τα προσπερνάς όλα. Δεν βαριέσαι. Δεν σε νοιάζουνε, δεν ακόμη λέει και ελληνική έρευνα. Εκεί μας καταντήσατε. Καλά, ναι, να κάνουμε έρευνα για την μπύρα. Μέχρι και ελληνικές έρευνες να επιβεβαιώνουν αυτά που λένε οι Ιταλοί. Από το Χαρακόπιο Πανεπιστήμιο δείχνει πως η μέτρια κατανάλωση μπύρας μειώνει τα ποσοστά εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων. Η μπύρα αποτρέπει τις πέτρες στα νεφρά. Εντάξει, είναι, αυτό ίσως λογικό. Είναι λογικό και γνωστό. Καλά, τσιρ, 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 δεν λες τίποτα. Άστα να πάνε. Αυτό είναι ένα θεματάκι, μια προβληματική.
όταν ξεκινάει και όταν ανοίγει η κάνουλα. Αυτό όταν ξεκινήσει τελειώσαμε, είναι κύριε. Το θέμα. Η πρώτη φορά μπορεί να είναι και μετά από 3 ώρες που θα πει. Ναι, άμα ισχύει. Άμα γίνει κίνηση, τελείωσες, τελείωσες. Ξέρω μια μπειραρία εδώ στην πόλη, όπου πας, θες να πηγαίνεις στην τουαλέτα, επίτηδες μη σου πω, γιατί παίζει κλασική μουσική. Να, ναι, και εμείς, εκεί. Ναι, που είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, αφανώς. Πηγαίνουμε να κατουρίσουμε. Δεν πηγαίνουμε γιατί έχει ανοίξει κάνουλα, πηγαίνουμε γιατί είναι παίζει μέσα Μότσαρτ, Μπαχ, αυτά τα σταυροπολίτικα. Το μαέστρο, ας πούμε, λίγο. Τι κάνεις το μαέστρο, καταλαβαίνεις με τι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλώς τα παιδιά. Τι κάνουμε. Είμαστε καλά. Μια χαρά είμαστε, μια χαρά είμαστε. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, να προσθέσω κι εγώ κάτι ακόμη για την πύρα. Βεβαίως, βεβαίως. Βέβαια, δεν ξέρω αν αναφερθήκατε στην ιστορία που και πώς και πότε ξεκίνησε και τα λοιπά. Όχι, και δώσε ιστορικά στοιχεία. Πότε ξεκίνησε η πύρα. Κοίταξε, ξεκίνησε από Χέοπες, ένα τέτοιο πράγμα. Ναι. Ασύριος, κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω με ακρίβεια. Mm. Ξεκίνησε σαφώς σε παλαιοχριστιανικές εποχές, αλλά εκείνο που θέλω να πω και να κλείσω, ας πούμε, γιατί η ώρα είναι αφημένη, να πω και μια ακόμη χρήση της μπύρας. Βεβαίως. Και μπορούμε να έχουμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Mm. Έτσι, μιλώνος ως μέλος της ελληνικής κυμπαρολογικής εταιρείας, Τσίπουρου, ότι η μπύρα είναι το καπάκι στο τσίπουρο, δηλαδή ξεπλένει το τσίπουρο. Άνοιξα μία, γι' αυτό κάνω το χειδικό. Ναι, ναι, είναι και σε στέλνει βέβαια μετά, άστα να πάνε. Όχι, σε στέλνει στην τουαλέτα και αδειάζεις. Εντάξει, οκ. Μας συμπληρώνει ότι η μπύρα ιατρικός, η ελληνική επιδημιολογική μελέτη είναι αυτή της ελληνικής κυμπαρολογικής εταιρείας. Έτσι. Γιατί εδώ θα μιλάμε με στοιχεία, δεν θα λέμε στο βρόντο πράγματα. Αλλά προσοχή, έτσι. Αυτό εμπεριέχει τον εξής κίνδυνο. Μία μπύρα πίνουμε μετά το τσίπουρο. Για το τσίπουρο δεν ξέρουμε πώς έχουμε πει. Όχι, και να έχουμε μία μπύρα. Να ξεπλένουμε λίγο το στόμα μας, να έχουμε έτσι μια ευχάριστη. Αντί για λίστεριν, πώς τα λένε αυτά, πιες μια μπυρίτσα. Είναι χαζά τώρα. Η μπύρα έχει αθρακικό, σε φουσκώνει και τα ούλα. Μέσα γίνονται πολλά τα καλά. Βεβαίως. Οπότε βοηθάς την καρδιά να σκάσει μια και καλή κινδύνη. Βέβαια, μην δώσουμε τώρα, μην δώσουμε πάτημα στην υπερασπιστική γραμμή του Παναθηναϊκού με αυτά που λέμε και μας χαρακτηρίσουν ως δούριους ύπους. Καλό του Βλάντ να το κάνω. Ναι, μήπως τα πούνε όλα αυτά, τα χρησιμοποιήσουν σε επιχειρήματα. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν τα μαζεύω. Δεν τα παίρνω πίσω. Έχω το θάρρος της γνώμης μου και μετά το σούκουρο μία μπύρα. Θέλω. Αφήσουμε τα χαροκόπια και τον Παναθηναϊκό. Εδώ είναι, είπαμε, επιδημιολογικές μελέτες. Λόγω επιδημιολογικές μελέτες. Μπάμπη μου, αυτό πρέπει να το βάλεις άσκηση για να το πούμε. Λόγω επιδημίας. Και εγώ δεν ξέρω πώς το είπα. Είναι που δεν έχω ίντερνετ, γι' αυτό. Δεν παλεύεστε, ρε παράστα. Λοιπόν, άντε, καλημέρα, φιλιά, παιδιά. Φιλιά, καλό δρόμο, καλή δουλίτσα. 7:30, γιατί ο φίλος μας ο Πάλιο Κερίσιος πάντα είναι το σημάδι, πάντα ρίχνει την κλακέτα, να το πούμε και έτσι λίγο κινηματογραφικά, για να οδηγηθούμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. 7:31 πρώτα λεπτά. Ανάπαυλα, δεν έχουμε τελειώσει. Όχι, με τα καλά. Βέβαια. Σήμερα θα σας ανοίξουμε τα μάτια. Ναι, γιατί μπορεί να υπάρχει κόσμος που δίσταζε να πιει μπυρίτσα. Πάντα φεύγω σοφότερος. Και κυρίως επιχειρήματα για τον καλό σας και την καλή σας, άμα τσινήσει. Γιατί και αυτό είναι. Πάλι με θυμάμαι αυτό με είδες. Εδώ κυρίως και κύριοι θα τα μάθετε όλα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο, επειδή Λίμπερο 107,4, 7:42 πρώτα λεπτά στο πρωινό της Παρασκευούλας, 19ης ημέρας του Μαγιού. Τελειώνει η εβδομαδούλα, τελειώνει το πρωινό ξύπνημα και έχουμε και τα ποδόσφαιρα και τα μπάσκετ μας. Θα είναι ωραίο Σαββατοκύριακο όπως σήμερα. Είναι ωραία να έχει και την Παρασκευή. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, 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 να έχει. Σήμερα που έχει Final Four 6 και 4 το πρώτο παιχνίδι. 6 και 4, 6 και μισή, τι ώρα παίζει ο Ολυμπιακός. Τόσο, 6:30 νομίζω κάπου. Απογευματινός καφές. Στο Sinaner Den. Το δείχνει και η ΕΡΤ νομίζω το ναι, παιχνίδι. Και η Nova σε διπλή μετάδοση. Με τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, συντροφιά μας σε αυτή τη δεύτερη ώρα. Με τον οποίο έχουμε σημαντικότατες εκπτώσεις εφόσον αποκτήσουμε τον ποποδέκτη της Seaway. Περνάμε ηλεκτρονικά τους περισσότερους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους. Οργανώνουμε και παρακολουθούμε πιο εύκολα τα έξοδα και τα δρομολόγια μας. Διαχειριζόμαστε ηλεκτρονικά τον Seaway λογαριασμό μας και τόσα άλλα.
μέχρι και 80% φθηνότερα διελεύσεις για τα γιοταχή, έως και 22% φθηνότερα για τα φορτηγά και τα λεωφορεία, μέχρι 11% συνολική έκπτωση για λεωφορεία και φορτηγά, έως και 90% φθηνότερα για τις μηχανές. Και μπορείτε να αποκτήσετε τον αποδέκτη της E-Way είτε πηγαίνοντας σε ένα από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών, είτε τηλεφωνώντας το 2410 74 14 40, είτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που θα βρείτε στο site σε gianmotorway.gr. Και ο αποδέκτης της E-Way θα σας αποσταλεί εντελώς δωρεάν στον χώρο που επιθυμείτε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. 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 Καλώς το να. Μ' ακούτε? Σας ακούμε. Σας παίρνω από τη Στάνη, ένα ζαχαροπλαστείο στη Ρόδο, mm-hmm. στην Τσαπικία που τη λένε. Είναι το καλύτερο ζαχαροπλαστείο. Γιατί, το έχει θα σε κλείσω γιατί κάνεις διαφήμιση. Θα ότι σε... οι Τούρκοι και Έλληνες θα μπορούν σε κάνω να διαφήμιση. Κλικάν... χωρίς την παρέμβαση των Γερμανών Kaiser. Mm-hmm. Και επίσης θέλω να πω, mm-hmm. δεν αντέχω μακριά σου δεν μπορώ και για πάθη σου μονάχα τραγούδω στην κουτσουπιά, στην κουτσουπιά. Γεια σας. Έχεις χάσει επεισόδιο τώρα. Πού να σου εξηγήσω ότι για την κουτσουπιά. Έχουμε χαμός. Μας έκανε ένα plot twist, μας έκανε ένα γύρισμα ο φίλος μας ο Λευτέρης που δεν το περιμέναμε. Και η κρυπτονοτογκάζ σέρβις Χάρης Γουρνιός μαζί μας στη Μοναστηρίου 381 μετά το αστυνομικό Μέγαρο και στο τηλέφωνο 23 10 55 80 83. Με τα βέλτιστα συστήματα αγραριοκίνησης νέας γενιάς Optima Nano, μόνο με 495 ευρώ, με 3 χρόνια εγγύηση και με δόσεις χωρίς τη μεσολάβηση τραπεζώνε. Και οι σημαίες ψωμιάδης, σημαίες ομάδων και κρατών, λάβαρα πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags, στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0532-000. Και τέλος, το σπιτικό μενού, το οποίο σας απαντάει ξεκάθαρα στην ερώτηση τι θα φάμε σήμερα. Με εκλεκτή ελληνική κουζίνα, σπιτικά και υγιεινά, 15 διαφορετικά πεντανόστιμα πιάτα και μια μεγάλη ποικιλία συνοδευτικών σας περιμένουν καθημερινά να τα απολαύσετε στη Διαγόρα 45 στην Άνω Τούμπα. Δευτέρα με Κυριακή είμαστε ανοιχτά από τις 12 μέχρι και τις 9. Για delivery μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 2310 90 90 92. Για την κεντρική και ανατολική Θεσσαλονίκη. Επιπρόσθετα μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή σπιτικό μενού από το κινητό σας, από το App Store ή το Google Play και να κερδίσετε έκπτωση μέχρι και 20% στην πρώτη παραγγελία. Η ξεκούραστη απάντηση στην πείνα είναι μία. Σπιτικό μενού και δεν μαγειρεύουμε πλέον σπίτι. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Μην μπει στο FM κενό. Μην πω, δεν λέω, δεν λέω. Σε σώζω. Μπιπ, θα πούμε μπιπ FM κενό. Το 54526 σήμερα, ευτυχώς που δεν είχα διαγωνισμούς δηλαδή. Ναι, εντάξει, φαντάσου να έχει. Θα είχαμε φάει τεράστια... ταχυδρομικά περιστέρια. Δηλα. Θα τα κάναμε ανάθεση. Λέγαμε λοιπόν για τα ωφέλη της μπύρας, μιας και η μπύρα τις τελευταίες μέρες βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη, πόσο μάλλον τώρα που είναι και Παρασκευούλα. Από όλα τα άλλα τα θέματα υγείας, περνάμε και στα ψυχικά. Σε κάνει, λέει, η μπύρα πιο δημιουργικό. Για πες. Ναι, ξέρω, έχω φτιάξει μολότοφ. Βλέπεις κύκλους και τέτοια. Ένα ποτήρι μπύρα ίσως δεν σε κάνει πιο έξυπνο. Ίσως. Κατά μία πισινή του άρθρου. Εγώ ένα, καμιά δεκαριά ποτήρια μπύρα με κάνει πανέξυπνο. Τα ξέρω όλα. Και νομίζω πάρα πολλοί κόσμος. Αλλά μπορεί να ενισχύσει τη δημιουργικότητά σου σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Consciousness and Cognition. Τι σημαίνει αυτό? Και ξεκάθαρα, νομίζω ότι άμα πιεις μπύρα θα κατεβάζεις καλύτερες ιδέες. Προφανώς. Έχεις πει τα καλύτερα πράγματα. Μα εκεί λέγονται τα καλύτερα πράγματα. Η μπύρα επίσης σου δίνει χαρά. Σώπα, έλα μεγάλη αλήθεια. Πρέπει να γίνει πολλές μελέτες γι' αυτό. Ψάχνει και κόσμος. Και λέει, έγινε μια μελέτη ξέρω, με κονδύλι 150 εκατομμύρια. Φαντάζεσαι να μπορούσαμε να πάρουμε τέτοια να είμαστε μελετητέ. Ναι. Αν θέλεις, λέει το άρθρο τώρα, να νιώσεις καλύτερα, πιες μια μπυρίτσα. Πού τα ξέρουν όλα αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάλι καλά διάβασα και ξέρω τι θα κάνω. Ναι, παιδί μου, γιατί άμα δεν έρθει ο Ολλανδός ο ερευνητής να σου πει ότι σύμφωνα με τις δικές τους μελέτες, όσοι έπιναν καθημερινά ένα ποτήρι μπύρα παρουσίασαν 30% υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης Β6 στο αίμα τους. Η βιταμίνη Β6 στη διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση του κινδύνου της κατάθλιψης. Ξεκάθαρα. Η μπύρα, αυτό δεν ξέρα, ενυδατώνει μετά την προπόνηση. Για όλους εμάς τους αθλητές τώρα.
προφανώς. Εμείς που είμαστε όλη μέρα στο στίβο της ζωής, της μάχης, του αθλητισμού. Εμείς υπερτατητέ τώρα που δεν έχουμε και λεωφορεία του ΟΑΣ και κάνουμε χιλιόμετρα και πάλι για την καψούρα μας την πιο μεγάλη. Με την μπύρα στο χέρι και πάμε. Πάρε μια μπυρίτσα στο χέρι και θα ξεχάσει τα πάντα. Θα λες, άσε ρε τόσο καιρό σαν το κορόιδο. Χαρούμενο, στάσε, ενυδατωμένο, στάσε. Κλεινόμουν μέσα στην υδροτήλα. Αυστραλιανοί τώρα μελέτη. Όλος ο κόσμος έχει πέσει από πάνω. Αναφέρει ότι η μπύρα με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ μαζί με λίγο αλάτι μπορεί να σε ενυδατώσει καλύτερα από ότι αν έπινε σε ένα αθλητικό ποτό. Ποιο είναι το αθλητικό ποτό τώρα? Του Μπαλίμπρε. Αθλητικό θα το συναντάμε έξω από τις καντίνες. Επίσης, σύμφωνα με μια ισπανική μελέτη, οι εθελοντές αθλητές που έπιναν ένα ποτήρι μπύρας μετά την προπόνηση ήταν ελαφρώς πιο ενυδατωμένοι από εκείνους που είχαν πιει μόνο νερό. Και δεν είχαν και κοιλιά, μπυροκοιλιά. Και τώρα δικαιώνεται ο αείμνηστος Ρόι Τάρπλεϊ. Γιατί το έκανε, ας πούμε, γιατί κάτι φωτογραφίες και κάτι τέτοιο. Κάνε εξάδες. Ναι, εξάδες. Γιατί το έκανε, γιατί ο άνθρωπος θα πάει να πιει αυτά τα ιζοτονικά και τα τέτοια που δημιουργούν και ταχυκαρδίες. Όχι, μπυρίτσο και είσαι μια χαρά. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώ το να. Μπύρα τάδε. Βγαίνει ο Ήβιτς με ένα μπουκάλι στο χέρι. Ναι. Μπύρα τάδε. Δεν σε χτυπάει στο κεφάλι. Έτσι, έτσι. Αν ήταν ο... Νομίζω ότι αν ήμασταν στην Αμερική, θα τον είχαν ήδη προσεγγίσει από εταιρείες ζυθοποιίας τον Βλάνταν. Βέβαια, το καλότερο ήταν ελληνική μπύρα συγκεκριμένη. Καλά, ναι, τώρα. Να στηρίξουμε τοπική οικονομία, ας πούμε. Γιατί άμα ήταν καμιά ξενόφερτη, θα είχαμε θέματα με τις αγωγές. Ποια, ποιος είπε. Λέει η άλλη διαφήμιση εκεί πέρα. Ποια τάμπτα και. Τι λέει, πώς είμαστε? Καλά, ναι. Καλά. Εντάξει, ναι. Έχεις live αυτή τη Σαββατοκύριακο? Έχω, όχι, δεν έχω live ακριβώς. Παίζω σε ένα γάμο στα Τρίκαλα, παιδιά. Α, αυτά είναι. Γελάει ο κόσμος. Γιατί ρε γελάτε? Και έφτασε χάρη σου. Καλά, εννοείται. Τα Τρίκαλα τα έχουμε εξοχικό μας. Εξοχικό μας πλέον. Αφού ο κόσμος... Εκεί κανονικά, άνε όλο το πακέτο και αρνιά και τέτοια. Δεν ξέρω τι θα έχουν, αγωνιούμε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχει όλο το πακέτο κανονικά για να το απολαύσουμε και εμείς τον γάμο. Κατάλαβα, ναι. Ναι, 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 ναι. Βέβαια, αυτοί που μας καλούν στους γάμους δεν ξέρουν τα ποσοστά που έχουμε, γιατί είναι γύρω στο 50-50. Μισή γάμοι που έχω παίξει έχουν χωρίσει. Ναι. Οι άλλοι μισή τους περιμένουμε τώρα. Δεν χωρίζουν. Δεν φταίω. Ναι, εννοείται. Γι' αυτό δεν παντρεύεσαι κι εσύ, πες. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ναι. Live από την επόμενη εβδομάδα κάτι θα κάνουμε, θα το δούμε. Προκύπτω. Κοιτάμε το κάθε Σαββατοκύριακο ξεχωριστά. Θα γίνουν πραγματάκια, άμα θα γενικά όμως. Θα γίνουν. Live, γιατί δεν κάνεις ένα tour το καλοκαίρι, έτσι? Γιατί δεν μας φωνάζουνε, ρε. Γιατί δεν κάνω, λες και είναι στο χέρι μου. Αφοπλιστική ειλικρίνεια. Σε κλείσω όλα τα κέντρα και θα έρθουμε εμείς. Α, έτσι πηγαίνει. Εγώ να κάνουμε ένα tour και να γυρνάμε μαζί. Της πόλης. Θέλω να κάνω live στις εκλογές της ΕΠΟ. Άμα με ακούσεις να τραγουδάω, θα φύγεις. Από πότε μπορείς να τραγουδάς απέναντι? Με εμένα με εξακούσει. Γιατί εμένα με ακούς, θα κάτσεις. Νομίζεις. Όχι, ρε, καλώς. Κλείστε μου κάποιος. Θέλω στις εκλογές της ΕΠΟ. Γιατί δεν κάνεις όπως κάνουν εκεί πέρα τα θέατρα και έτσι που κάνουν tour όλο το καλοκαίρι σε συνευλιακούς χώρους? Θα κάνω. Θα πηγαίνω έξω από τα θέατρα. Σε μια καντίνα και θα παίζουμε έξω από την Επίδαυρο. Να είσαι καλά, σε φιλούμε. Άντε, καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά, τσάω τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Παμπή. Παρακαλώ. Φαντάζομαι εκεί στα Τρίκαλα, μπουκωμένο φίλε, το αρνί, να τα Έχω μια αμφιβολία για το αν θα έχουν αρνιά. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Θα ήθελα να πιστεύω. Θα είναι πιο... Δεν θα είναι τόσο hardcore ο γάμος. Για να φωνάζουν και εμάς, φαντάσου. Αλλά κάτι θα φάμε καλό, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αφού θα πάμε από τις 11 η ώρα στα Τρίκαλα αύριο, ήταν να πάμε από σήμερα, να πάμε και στον Μπάτσελο να τους φορτωθούμε. Χωρίς να μας καλέσουνε, παιδιά, ξέρετε, είμαστε στην πάντα αύριο. Εμείς που θα παίξουμε αύριο τώρα. Αλλά τελικά θα πάμε από αύριο το πρωί και θα απολαύσουμε. Γιατί τα Τρίκαλα είναι φανταστικά. Καλά, αλλά περάστε λοιπόν. Να είστε καλά και στα δικά σας, οι ελεύθεροι. Φιλιά, φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο. Έτσι πηγαίνει. Και εκεί θα εφαρμόσουμε. Είναι ξεστή σκέφτομαι να αρχίσω να του λέω και έρευνες στο γάμο. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχει τραγούδι. Ακούστε εδώ. Μια μπυρίτσα κατά μια μπύρα. Η μπύρα η οποία κάνει επίσης καλό στους μυς. Παιδί μου, τώρα αρχίζει το αθλητικό. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι μυς φύρονται κατά τη διάρκεια της εκγύμνασης. Γι' αυτό και δεν γυμνάζομαστε. Και αυτό σχετίζεται με τις ελεύθερες ρίζες που αναπτύσσονται εκείνη την ώρα. Μας ακούν τώρα οι κομμωτές και θα γίνεται κανένα μπέρδεμα. Τα αντι. Οξυδοτικά συμβάλλουν στην πρόληψη των λαβών που προκαλούν εξαιτίας της γύμνασης. Επίσης βοηθούν στον έλεγχο του δείκτη μάζας σωμάτων και δυναμώνουν το μυϊκό ιστό. Η μπύρα, αυτό
ξέρω τώρα τι λογική σύνδεση έχει. Σου χαρίζει, λέει, άριστη όραση. Άριστη όραση. Εγώ για το αντίθετο ήξερα. Θολώνεις. Τα βλέπεις διπλά και τέτοια. Άρα, σημερινοί γονείς, και εμείς σαν τα κορόιδα γονείς μας βάζανε μικροί, φάτε ψάρια, λέει, έχουν φόσφορο. Άσε μα να δώσει μια πίρα. Πιάσει μια πίρα να βούμε και να ανοίξουν τα μάτια μου. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Να κάνω μια μικρή ανακοινωσούλα για ένα κλεμμένο εταιρικό αυτοκίνητο. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Μπας και καταφέρουμε και το βρούμε. Να ξέρετε ότι έχουμε βρει αυτοκίνητο από εδώ. Ναι, το ξέρω, αλλά αυτό το αυτοκίνητο το περιγράφω επίτηδες έτσι. Τώρα τελευταία έχει γίνει μόδα. Τα κυνηγάνε απίστευτα, τα κλέβουν ασταμάτητα. Ποιο? Αυτά τα περίφημα αγροτικά, τα Τάρο και τα Τογιώτα, τα μικρά, τα παλιά αγροτικά. Ναι. Για ποιο λόγο τα κλέβουν? Δεν ξέρω, τα κάνουν ανταλλακτικά, τα πουλάνε στο εξωτερικό, δεν ξέρω τι κάνουν. Για πες τα μας, για πες. Σταμάτητα αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ένα αγροτικό λοιπόν ανοιχτό, με ανοιχτή καρότσα πίσω, άσπρο, το Γιώτα Τάρο, νίζει τα Y6212 και έχει αυτοκόλλητα της εταιρείας αναγνώστη. Ξαναπέστε μου λίγο την πινακίδα. Νίζει τα Y6212. 6212 και η εταιρεία είναι... Αναγνώστε, και αυτοκόλλητα της εταιρείας αναγνώστε. Μάλιστα. Και είναι άσπρο το αυτοκίνητο, ανοιχτό, έχει κάλυμα η καρότσα του μαύρο μέσα, που δεν φαίνεται το εσωτερικό της, αλλά τέλος πάντων. Μάλιστα, μάλιστα. Αν λοιπόν το βρει κάποιος, μάλιστα, θα έχει και κάνα καρτζινίκι να πει για μια μπυρούλα. Κλείνω την εκπομπή και τρέχω στους δρόμους. Ελπίζουμε... Τόσο μας φτάνει, ρε παιδιά. 6973-210-817. Όποιος το βρει. Και θα είναι ειδοποιήσει και με τον σταθμό. Να είστε καλά και ευχόμαστε καλή τύχη. Τι να σας πούμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκυριακό. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Στο 4x4 θα βάλω παραπέτη, ώστε στην καταδίωξη ο σκύλος να μην πέφτει. Ακριβώς αυτό, τίποτα άλλο. Αλλά πώς. Πέρα από το ότι εντάξει είναι ένα σοβαρό θέμα, ο άνθρωπος είναι το εργαλείο της δουλειάς. Αλλά αυτό που πέρα από τις γαμές μου έκανε εντύπωση ήταν ότι. Ήταν και μέσα στο πνεύμα, δηλαδή μας λέει θα κεράσουμε και ναι, μια μπυρούλα. Ναι, πάντα, εννοείται. Μα βάζουμε όλο επειδή ο κόσμος. Ναι, όλη τη θετική ενέργεια, γιατί μακάρι. Είχαμε χάσει ένα αυτοκίνητο εδώ και το ξαναβρήκαμε. Ναι. Δεν ξέρω αν συμβάλαμε εμείς, αλλά βρέθηκε τέλος πάντων. Μετά από καιρό βρέθηκε, οπότε ευελπιστούμε. Γενικά και ενός φίλου μου μέσα στο έτος τώρα του χειμώνα χάθηκε ένα παλιό αυτοκίνητο. Παλιό, ναι, έχει σημεία. Μετά από, βρέθηκε μετά από 2-3 μήνες. Απλά το παράδοξο, ξέρεις ποιο ήταν. Βρέθηκε παρκαρισμένο στη Λεωφόρο Νίκης με 4-5 κλήσεις σε βάθος μήνα από τη Δημοτική Αστυνομία. Και λέει, παιδιά, λέει, το βλέπετε, λέει, εγκαταλειμμένο, λέει, του βάζετε την πρώτη, το δέχομαι, του βάζετε τη δεύτερη, το δέχομαι. Από την τρίτη δεν καταλάβετε ότι κάτι πάει στραβά όταν δεν βλέπεις τις κλήσεις. Πλήρωνε. Άστε να πάει. Καλημέρα. Batman, παπάω. Εντάξει, το ζούμε. Το ζούμε, το ζούμε, το ζούμε. Λευτέρης, το κρατάμε αληθινό. Εννοείται. Αυτό να πούμε και να ολοκληρώσουμε. Είμαστε και 7:57, αλλά γιατί δίνει άριστη όραση. Καναδί τώρα. Καναδί έτσι, όλος πλανήτης πήρα. Ένας Γερμανός δεν βγήκε το μεταξύ. Είναι ντύρλα τώρα. Είναι ντύρλα, εννοείται. Καναδοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι η καθημερινή κατανάλωση ενός ποτηριού μπύρας Lager αυξάνει την αντιοξειδωτική δράση που μπορεί να μειώσει την εμφάνιση καταράκτης στα μάτια. Προσοχή όμως, οι επιστήμονες διαπίστωσαν το αντίθετο αποτέλεσμα σε συμμετέχοντες που έπειτα 3 ή περισσότερα. Σόπα. Θα έλεγα εγώ. Έλα, σταυροπολίτες ερευνητές το αντίθετο ακριβώς διαπίστωσαν. Ξέρεις, μερικές φορές έχει και τα καλά του η μειωμένη όραση. Ναι, εντάξει. Η μπύρα ρίχνει την πίεση. Κάτι το οποίο το διαπίστωσαν ερευνητές του Χάρβαρντ. Όχι αστεία. Να πάμε και λίγο Αμερική. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα λέει έχουν μειωμένο κίνδυνο να αναπτύξουν υψηλή αρτηριακή πίεση σε σχέση με όσους πίνουν κρασί κοκτέιλ. Τι να μας πούνε. Χατά και κοκτέιλάδες τώρα σας έχουμε. Μειώνει το στρες η μπύρα. Εννοείται. Τονώνει το ανοσοποιητικό. Δεν αρρωσταίνεις. Δεν αρρωσταίνεις, ρε φαρμακάκι. Μη σατσάλι, ανοσοποιητικό, εσύ, κατάγματα δεν παθαίνεις. Έτσι λέει. Γι' αυτό μάλιστα και πολλοί μαραθωνοδρόμοι υποφέρουν από λοιμώξη του αναπνευστικού ύστερα από κάποιο σημαντικό αγώνα. Γιατί δεν πίνουν μπύρα, πίνουν άντα νερά. Ομάδα Γερμανών, να τη Γερμανία επιστημόνων, διαπίστωσε πως οι αθλητές που καταναλώνουν μπύρα χωρίς αλκοόλ για λίγες εβδομάδες πριν και μετά από την προπόνησή τους παρουσιάζουν βελτίωση στη λειτουργία.
Ίσως άμα πιεις μπυρίτσα μπορεί να σε βγάλουν και ντοπέ. Η μπύρα λέει σου βάζει μυαλό. Δηλαδή. Σύμφωνα φυσικά με έρευνα που δημοσιεύθηκε από την American Chemical Society, η μπύρα προστατεύει τον εγκέφαλο από τις νόσους όπως το Alzheimer και το Parkinson. Α, γιατί έτσι πως το πες όταν λες, ας πούμε, φαντάσου τώρα να λέει και ο άντρας στη γυναίκα του, αγάπη μου, βγαίνω με τα παιδιά για μια μπύρα. Η γυναίκα ξέρει ότι η πιθανότητα να τρέξει σε κρατητήρα να τους βγάλει είναι μεγάλη. Σου λέει αυτός τώρα πάει να βάλει μυαλό. Λέει δεν έχεις, δεν έχεις μυαλό. Πάνε για μπύρες. Και έτσι. Οπότε πίνουμε μπύρα. Ναι, όταν μάζεψε τα ρεμάλια τους φίλους. Εντάξει, δεν ισχύει άμα πιεις μπυρίτσα, θα ξεχάσεις και θα, θα τρέμεις. Σε καμία περίπτωση το αντίθετο. Και τέλος η μπύρα έχει και αντικαρκινική δράση. Βέβαια αυτό που δεν μας έχει πει το άρθρο είναι κατά πόσο η μπύρα, ίσως το κρατήσουμε και κάποια άλλη έρευνα, θα ήθελε βουγιούκα εδώ πέρα, κατά πόσο εδώ, η μπύρα επηρεάζει την ερωτική σου ζωή. Ίσως το σημαντικότερο όλων. Εγώ λέω ότι την επηρεάζει. Την επηρεάζει, αλλά από ποια πλευρά. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό ας το αφήσουμε να το διευκρινίσουμε μόλις θα έρθει η μεγάλη επιστημονιολόγος ερευνήτρια Κατερίνα Βουγιούκα, επιστρέψει στα στούντιο του Λόγο Επειδή. Τελευταία γραμμή και κλείνουμε. Κατερίνα, όποιος πίνει μπύρα αποκτάει πείρα. Αυτό ακριβώς είναι το διακύβευμα της σημερινής εκπομπής του Λόγο Επειδή, του ηρωικού Λόγο Επειδή. Πια ίντερνετ, για δεν θέλουμε. Οι αληθινοί μαχητές, οι πολεμιστές. Πάμε. Ένα, δύο, τρία. Μαχητές! Μαχητές του πρωινού. Λοιπόν, σας εγκαταλείπουμε, σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κέρια παρουσία σου. Για την πρόσκληση την οποία. Δημοσιεύτηκε για δημοσιεύτηκε, θα με πάει και σπίτι κιόλας γιατί δεν έχει λεωφορεία. Πλήρη, θα σε κεράσω μπυρίτσα ρε να βάλεις μυαλό. Ακολουθήσω τη Ρίσβα Κάρος μέχρι και τη 10. Μέχρι και τη 10. Παναγιά και Χριστέ. Χωρίς να έχουμε πιει. Μέχρι και τις 10. Τα λέμε ξανά τη Δευτέρα. Φιλιά, τσάω.